Αγαπητές μας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε άλλη μια εκπομπή του Gem Palace. Εδώ έχω ένα σετ, κυρίες και κύριοι, να σας προτείνω. Στην πραγματικότητα θα προτείνω σε τιμή δώρου τα σκουλαρίκια και θα κάνω δώρο το μενταγιόν. Και θα κάνω δώρο το μενταγιόν. Λοιπόν, όλο μαζί όμως δεν πάει παρά να σας προσφέρετε ένα πάρα πολύ ωραίο σετ. Και όχι ένα σετ οτιδήποτε, ένα σετ από υπέροχο ζάτ, το οποίο είναι ορυκτό, το οποίο είναι 100% φυσικό στο χρώμα του, και το χρώμα του, για να είμαι πολύ ακριβής στην περιγραφή, είναι το απαλό ροζ του πάγου. Σας έχω δείξει σε λευκό του πάγου. Τώρα δίνω απαλό ροζ του πάγου και θα δώσω και το χρώμα το απαλό της όχρας, κυρίες και κύριοι. Θα δώσω και όχρα τέτοιο σετ και θα είναι φυσικά τα χρώματα όλα στα ζάτ. Αυτά που σας λέω είναι απόλυτα εγγυημένα και έρχονται και στο πιστοποιητικό που λαβαίνετε. Γιατί μπορεί να τα δίνω πάρα πολύ οικονομικά, αλλά συνοδεύονται όλα τα κοσμήματα, όσο οικονομικά και αν είναι, από πιστοποιητικό γνησιότητας. Το οποίο είναι υπογεγραμμένο με φρέσκο μελάνι, διαφορετικά δεν είναι έγκυρο, είναι άκυρο. Και είναι και η υπογραφή του γεμολόγου με φρέσκο μελάνι. Και η σφραγίδα, αλλά και η υπογραφή με φρέσκο μελάνι. Είμαι στον κωδικό 5430Β. Έχω μήκος στα σκουλαρίκια 5 εκατοστά. Έχω γενικό 93 καράτια. Έχω ζάτ το οποίο προέρχεται από την Αφρική και είναι το απαλό ροζ του πάγου το χρώμα. Και βλέπετε κρίνους. Οι κρίνοι είναι οι κάλες, αν έχετε υπόψη σας, που τις λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό το ίδιο τις λένε, και είναι σμιλεμένοι πάνω σε γνήσιο χρωματικά και βεβαίως ορυκτό ζάτ. Το ζάτ έχει και translucent διαφάνεια καθαρότητα. Είναι ένα υπέροχο κομμάτι ζάτ που έχουν κοπεί αυτές οι πολύ ωραίες φιγούρες των λουλουδιών. Είναι ένα σκαλισμένο στο χέρι, δεν θα βρείτε ένα που να είναι το ίδιο με το άλλο. Έχουν όλα διαφορές, γιατί το χέρι δεν μπορεί να επαναλάβει τον εαυτό του, όπως η φύση επίσης δεν μπορεί να επαναλάβει τον εαυτό της. Εδώ τα έχουμε συνδυάσει με αχάτες ρούμπι. Ταιριάζουν υπέροχα με αυτό το χρώμα, το ροζ του πάγου, οι ρούμπι αχάτες. Δίνουν εκείνο που πρέπει να δώσουν. Έχουμε στο εσωτερικό, αντί για τους θύμονες, ρούμπι αχάτι και πιχρυσωμένο με 14 καράτια χρυσό, ορυκτό αιματίτη. Ο ρούμπι αχάτι στο κέντρο είναι στα 3 χιλιοστά και έχουμε και 7 χιλιοστών, 7-8 χιλιοστών ρούμπι αχάτες κοντά στο λοβό, οι οποίοι είναι ορυκτοί και αυτοί βεβαίως. Επιπλέον δίνουμε λάμψη με έξτρα αιματίτη ροντέλ και διαμανταρισμένο και επιχρυσωμένο. Κλείνουν στο λοβό με πύρο και πεταλουδίτσα και βεβαίως με μια πολύ ωραία μπύλια από την οποία ξεκινάει η σφαίρα, από την οποία ξεκινάει και αναπτύσσεται το σχέδιο. Όλα τα μέταλλα είναι ασήμι και είναι επιχρυσωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στα 250 ευρώ. Αυτά είναι όλα σμιλεμένα στο χέρι και είναι όλα γνήσια ζάτ σε απαλό ροζ του πάγου χρώμα. Λοιπόν, επιπλέον είναι δεμένα με ευγενή μέταλλα και έχουμε και ορυκτός αιματίτες επίχρυσους, καθώς επίσης και ρούμπι αχάτες. Στρογγυλούς και διαμανταρισμένους. 40 ευρώ θα το πω, κυρίες και κύριοι, σε 93 καράτια. Ασίμια, ρούμπι αχάτες, αιματίτες, 93 καράτια βάρος. Έχουν εδώ τα ζάντ από την Αφρική και εγώ θα σας πω 40 ευρώ μόνο, όπως το έκανα και με τα λευκά. Για 40 ευρώ μόνο. Έχουν μείνει κάποια λίγα λευκά. Αν έχετε υπόψη σας να πάρετε τέτοια σετ και θέλετε λευκό, θα έλεγα βιαστείτε το, γιατί δεν θα έχω σε λίγο. Και βεβαίως έχω και μία ποσότητα από το ροζ του πάγου για να σας διαθέσω. Λοιπόν, στα 40 ευρώ μόνο. Τόσο καιρό μιλάμε για μαλαχίτη και μαλαχίτη και σας είχα πει ότι μαλαχίτη δεν έβγαζε, γιατί ο μαλαχίτης που κυκλοφορεί στην αγορά είναι πάστα. Όπου δείτε μαλαχίτη θα ξέρετε ότι είναι πάστα ο μαλαχίτης. Και είναι έτσι φτιαγμένο ούτως ώστε να προσομοιάζει με το φυσικό πέτρωμα. Αλλά δεν είναι φυσικό πέτρωμα. Ο λόγος ήταν ποιος που έχει γεμίσει η αγορά με τεχνητό μαλαχίτη, είναι ότι δεν μας έδωσαν τα ορυχεία τις ποσότητες που χρειαζόντουσαν. Να ξέρετε πως όταν εξαφανίζεται από την αγορά μία πέτρα, ένα είδος πέτρας, να ξέρετε ότι αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπήρξε η παραγωγή, δεν υπήρξε η εξόρυξη σε αρκετά καράτια. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως ακριβώς σας είχα πει, πως όταν έρθει στην κατοχή μου ορυκτός πραγματικός μαλαχίτης, εγώ θα τον φτιάξω αμέσως κόσμημα και θα σας τον παρουσιάσω. Ακριβώς αυτό το πράγμα έχω κάνει και εδώ. Ήρθε στην κατοχή μου ένα μικρό, αλλά να το πούμε και έτσι, ένα μικρό shipment, ένα μικρό φορτίο με μαλαχίτη. Είναι οι μαλαχίτες που βλέπετε εδώ.
Είναι στρογγυλή, είναι φασεταρισμένη, διαμανταρισμένη δηλαδή σε όλη τους την επιφάνεια. 3,65 χιλιοστά είναι αυτές οι πέτρες. 3,65 χιλιοστά. Και πρόκειται για μαλαχίτες, οι οποίοι είναι ορυκτοί και είναι και 100% φυσικοί ως προς το χρώμα τους και ως προς την ποιότητά τους. Δεν έχουν καμία επεξεργασία βελιστοποίησης. Είναι οι φυσικές πέτρες όπως βγαίνουν ακριβώς από το ρηχείο. Ήρθε λοιπόν στην κατοχή μας ένας αριθμός μαλαχίτη, το κάναμε αμέσως κολλιέ και σας το παρουσιάζουμε. Μπορούμε με τις ίδιες πέτρες, αν θέλετε, δεν τα έχουμε έτοιμα, δεν θα τα γυρίσω εγώ αυτή την ώρα για να σας τα δείξω, αλλά μπορούμε, σας το λέω, πολύ εύκολα να κατασκευάσουμε. Επομένως, εάν έχετε αυτή την διάθεση, μπορείτε να συνεννοηθείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο, θα τα σκουλαρεί και θα έχουν την αισθητική των Herkimers των σκουλαριών, αν θυμάστε, που είχαμε βγάλει κολλιέ βραχιόλι σκουλαρίκια και είχαμε δώσει βραχιόλι σκουλαρίκια μαζί αυτή τη αισθητική. Θα είναι τα σκουλαρίκια πάρα πολύ ωραία, σας είχαν αρέσει και εκείνα πάρα πολύ, μας είχαν αρέσει και εμάς, γι' αυτό τα κατασκευάσαμε άλλωστε και σας τα παρουσιάσαμε. Έχω γνήσιο λοιπόν μαλαχίτη από το Κονγκό με 4,5-5,5 βαθμό σκληρότητος στην κλίμακα μος. Να ξαναπώ άλλη μια φορά το διαμέτρημα. Είναι 3,65 μιλιμέτρα. 3,65 μιλιμέτρα. 45 εκατοστά είναι το μήκος του κοσμήματος. Ολοκληρώνεται με ασημένιο κούμπομα και αλυσίδα επιμήκυνσης που είναι στα 5 περίπου εκατοστά και τα οποία είναι και επιχρυσωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Ένα πολύ ωραίο κόσμημα, ένα υπέροχο κολιέ μαλαχίτης πράσινου χρώματος, γιατί έχουμε και το κόκκινο μαλαχίτη. Σας έχω δείξει όχι πολύ συχνά, γιατί δεν είναι και εύκολο να βρούμε κόκκινο μαλαχίτη, αλλά σας έχω δείξει για κοσμήματα και σκαλιστά κοσμήματα με κόκκινο μαλαχίτη, πάρα πολύ αξιόλογα. Αλλά και ο πράσινος μαλαχίτης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία πέτρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδανικά όμορφος. Λίθος είναι λίθος που τον γνωρίζουμε από την αρχαιότητα και τον χρησιμοποιούμε ευρύτατα στην κοσμηματοποίηση, αρκεί να τον έχουμε και αρκεί να είναι ορυκτός και να είναι 100% φυσικός, όπως είναι ο μαλαχίτης που έχουμε εδώ. Έχει όλες τις προϋποθέσεις και όλα τα νερά που έχουν οι πολύ καλοί φυσικοί μαλαχίτες και σας το προτείνω για μόνο 40 ευρώ. Είναι 65 καράτια το βάρος, κυρίες και κύριοι, 65 καράτια και έπρεπε να τον δώσω 220 ευρώ. Για 40 ευρώ από το Gem Palace σήμερα. Είμαστε στο κωδικό 5314Β, ένα εξαιρετικό κολλιέ που επιτέλους βρήκαμε ορυκτό και γνήσιο χρωματικά μαλαχίτη από μαλαχίτη στα 65 καράτια, θα τον χαρίσω για 40 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Κανονικά, με τη σπανιότητα τώρα που έχει ο πραγματικά φυσικός μαλαχίτης, πρέπει να δώσω πολύ ακριβό το κόσμο σαν ιδιαίτερο και μοναδικό. Όμως, επιμένουμε να κάνουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις πάρα πολύ χαμηλές τιμές, ειδικότατες και μεγάλες προσφορές και θα πω 40 ευρώ μόνο. Θα προχωρήσω για να σας παρουσιάσω άλλο ένα κολλιέ από τη χειροποίητη συλλογή μας, το οποίο και αυτό είναι μοναδικό. Έχω κρατήσει ένα, έχουμε εξάγει πάρα πολλά αυτού του τύπου κολλιέ, όμως για την εκπομπή του Gem Palace έχω κρατήσει ένα. Πραγματικά θα ήταν κρίμα να φύγει αυτό το σχέδιο, γιατί δεν έχουμε πλέον και τα υλικά όλα για να το ξαναδημιουργήσουμε και να μην το έχω παρουσιάσει έστω και για ένα κολλιέ. Αυτά, ξέρετε, είναι κολλιέ τα οποία έχουν μοναδικούς χρωματικούς συνδυασμούς, αλλά εκτός από τους μοναδικούς χρωματικούς συνδυασμούς έχουν και καταπληκτικά σχέδια τα οποία δεν τα βλέπουμε στην ελληνική αγορά. Εδώ έχουμε ολόλευκα κοράλια στα 16 χιλιοστά. Έχουμε red jasper, κόκκινο ίασπι, σε δύο διαμετρήματα, 10,5 χιλιοστά και 12,5 χιλιοστά η μεγαλύτερη. Βλέπετε ότι η ανάπτυξη σχεδίου του κολιέ είναι τεκραντέ. Επίσης έχουμε αιματίτες ολοστρόγγυλους, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και επιχρυσωμένοι, σε τρία διαφορετικά διαμετρήματα. Έχουμε στα 10 χιλιοστά, έχουμε στα 6 χιλιοστά και έχουμε και στα 4 χιλιοστά, τα οποία τα βλέπουμε καθώς ολοκληρώνεται προς το κούμπομα το σχέδιο. Τα κουμπώματά μας, έστω και αν εγώ παραλείψω να τα πω, καθώς επίσης και οι αλυσίδες επιμήκυνσης, είναι πάντα ασημένια και επιχρυσωμένα, είτε με λευκό είτε με κίτρινο χρυσό. Στα 14 καράτια. Επιλέγουμε τα 14 καράτια διότι είναι πιο σκληρά τα κράματα και βεβαίως είναι πολύ μεγαλύτερης αντοχής στα επιχρυσώματα. Εμείς κάνουμε και διπλά επιχρυσώματα, επομένως καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ ανθεκτικά. Εδώ το σχέδιο είναι μοναδικό. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης έχουμε χαολίτη, ο οποίος είναι στο χρώμα το άιβορι και είναι ακόμα πιο σπάνιος από τον γαλάζιο χαολίτη που μοιάζει με το τυρκουάζ και έχει και
εκείνα τα πολύ πολύ ωραία, πολύ διακριτικά νερά στο καφέ ολέ και στις διάφορες αυτές αποχρώσεις που κάνουν τις πέτρες ακαταμάχητες. Οι πέτρες που σας λέω είναι οι πιο μικρές πέτρες, μοιάζουν με κοράλια, δεν είναι κοράλια, είναι χαολίτες, ορυκτοί και γνησοί, στο χρώμα του ελεφαντόδοτου, άιβορι, και είναι στα 11 χιλιοστά. Έχω λοιπόν και αιματίτες, οι οποίοι είναι ολοστρόγγυλοι και επιχρυσωμένοι, και να κάνουμε τη σύνοψη. Εδώ έχουμε λοιπόν κόκκινο ίασπι. Είναι οι πέτρες οι κόκκινες αυτές καταπληκτικές με τα νερά τα μοναδικά. Έχουμε χαολίτες σε χρώμα αηγορή, ελεφαντόδοντου, και έχουμε και κοράλια καταπληκτικά στα 16 χιλιοστά. Όλα αυτά τώρα τα διαμφίζουμε με εξαιρετικό τρόπο, με αιματίτες στρογγυλούς και λίους επιχρυσωμένους στα 14 καράτια. 45 εκατοστά περίπου είναι το μήκος του κολιέ. Έχω ένα, σας το είπα από την αρχή, ένα ξέκλεψα για να βγάλω για το τζαμπάλας. 16 χιλιοστά, όπως είπα, είναι τα κοράλια. 45 εκατοστά, 5 εκατοστά αλυσίδα επιμήκυνσης και κούμπομα, και αυτά όλα ασημένια και επιχρυσωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Το βάρος του κοσμήματος είναι 338 καράτια. 338 καράτια από υπέροχες πέτρες, από τις οποίες τα κοράλια είναι πολύτιμη λίθη, όλα τα άλλα είναι ακριβή ή μη πολύτιμη λίθη. Οι χαολίτες, οι άιβοροι ειδικότερα, είναι ακόμα πιο ακριβή ή μη πολύτιμη λίθη λόγω της σπανιότητάς τους. Και 338 ολόκληρα καράτια. Το κόσμημα, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να το πω, γύρω στα 500 ευρώ. Και για την πρωτοτυπία του, το design, ξέρετε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 338 καράτια λοιπόν, φίλες και φίλοι, από 500 ευρώ, 100 ευρώ μόνο, θα δοθεί το κόσμημα, και είναι ένα, όπως καταλαβαίνετε, μία από εσάς. Μία στα 11 εκατομμύρια θα φορέσει ένα τέτοιο κόσμημα, ένα τόσο όμορφο κολιέ. Όλες οι πέτρες ορυκτές και όλες οι πέτρες 100% φυσικές. Δεν υπάρχει πέτρα που να έχει υποστεί επεξεργασία βελτιστοποίησης. Εκτός από τον αιματίτη, που το φυσικό του χρώμα είναι το σκούρο, σχεδόν μαύρο του γραφίτη, τον οποίο έχουμε επιχρυσώσει. Στα 100 ευρώ σας το χαρίζω λοιπόν. Κωδικός 5606α. Με δαχτυλίδι θα συνεχίσω τώρα, αλλά πριν αρχίσω να κάνω την περιγραφή του κοσμήματος, θέλω να παρατηρήσετε όλοι το διπλό γερό καστόνι που συγκρατεί τον κεντρικό λίθο, ο οποίος είναι one of a kind, ο οποίος είναι ένα αριστούργημα. Λοιπόν, μετά θέλω να παρατηρήσετε ότι δεξιά και αριστερά από το λίθο και στο καστόνι, αλλά και περιμετρικά του καστόνι, δεν είναι τα ίδια σχέδια. Δεν επαναλαμβάνεται δεξιά το σχέδιο που έχω αριστερά, όπως συνήθως συμβαίνει με την κατασκευή κοσμημάτων. Συνήθως, ό,τι σχέδιο έχουμε δεξιά, το επαναλαμβάνουμε και αριστερά. Εδώ αυτό δεν ισχύει. Άλλο είναι το δεξί σχέδιο, άλλο είναι το αριστερό σχέδιο. Αυτό κάνει το κόσμημα από μόνο του μοναδικό. Στη συνέχεια θέλω να παρατηρήσετε στη μία πλευρά του τις υπέροχες συνθέσεις με φύλλα και μικρούς αμέθυστους που έχουμε. Στην άλλη πλευρά του θέλω να παρατηρήσετε μια θεϊκή πεταλούδα και τον πολύ ωραίο τρόπο τεχνικά που έχει δημιουργηθεί, καθώς επίσης και τους μικρούς αμέθυστους τους υπέροχους με τους οποίους είναι διακοσμημένοι. Θέλω να παρατηρήσετε τα φυλώματα από τη μία πλευρά του καστονιού και τη λιτότητα με την τεχνοτροπία από την άλλη, πάνω και κάτω από το καστόνι. Η μία πλευρά δηλαδή έχει εξαίσια, εξαίρετα δημιουργημένα, λεπτοδουλεμένα φυλώματα, και η άλλη πλευρά έχει την απόλυτη λιτότητα με μοναδικό στολίδι, την τεχνοτροπία με την οποία έχουμε δημιουργήσει το μέταλλο, την ομορφιά που έχει το μέταλλο. Λοιπόν, εδώ έχω μεγάλες διαστάσεις επίσης, 3 εκατοστά το ύψος, 2 εκατοστά το πλάτος. Έχω ασίμι, έχω ρόδιο, έχω κίτρινο χρυσάφι στα 14 καράτια. Το ρόδιο βέβαια είναι ακριβότερο από το χρυσό, το ξέρετε, ακόμα εξακολουθεί να είναι ακριβότερο από το χρυσό. Κρατιέται και σταθερά ψηλά για τιμή ασφαλείας. Μη μας κάνει κανένα αστείο, πηγενέλα και καταστραφούν άνθρωποι που το διαθέτουν. Γι' αυτό κρατάμε εμείς, όχι εκείνοι οι οποίοι το πουλάνε, πολύ σταθερά τιμές ασφαλείας, υψηλές. Λοιπόν, εδώ έχω περιμετρικά 17 αμέθυστους, οι οποίοι είναι στρογγυλοί πολυεδρικοί στα 7 εκατοστά καρατιού ο καθένας, και είναι ορυκτοί και είναι 100% φυσικοί και είναι υπέροχες πολύτιμες πέτρες με προέλευση την Αφρική, με διαφάνειες από IF έως SI1. Ορυκτή και 100% φυσική με βαθμό σκληρότητος 7 στην κλίμακα μου. Θα έρθω πάρα πολύ γρήγορα στο κεντρικό λίθο. Ο κεντρικός λίθος είναι ένα πανόραμα, είναι ένα αριστούργημα. Είναι ένα υπέροχο φυσικό quartz. Το χρώμα του είναι του καλύτερου
μπριλαντιού. Ξέρετε ότι τα πολύ καλά μπριλιάν έχουν χρώμα λευκό, ολόλευκο, μεταλλιζέωμα. Έχουν χρώμα που μας θυμίζει λίγο το ατσάλι. Μας θυμίζουν και οι λάμψεις τους το ατσάλι. Είναι κοφτές, είναι κοφτερές και πάρα πολύ έντονες. Είναι σαν να μας καίνε οι λάμψεις που βγάζουν αυτά τα πολύ πολύ καλά μπριλιάν. Δεν είναι όλα τα μπριλιάν ίδια, έστω και αν έχουν την ίδια διαφάνεια καθαρότητα ή το ίδιο χρώμα. Εγώ σας εξηγώ πως είναι η καλύτερη ποιότητα τώρα εδώ. Τι χαρακτηριστικό οπτικό από άποψη χρώματος πρέπει να έχει. Εδώ λοιπόν έχω ένα κουάρτς που έχει ακριβώς την ίδια μεταλλιζέ όψη. Είναι ολόλευκο. Ολόλευκο, είναι 35 καράτια και 13 εκατοστά του καρατιού, αν είναι δυνατόν. Είναι IF η διαφάνεια καθαρότητά του, πάλι αν είναι δυνατόν να βρεθεί μια τέτοια πέτρα. Να βρεθεί μια τέτοια πέτρα με αυτό το χρώμα, το ολόλευκο, το μεταλλικό, να βρεθεί μια τέτοια πέτρα να είναι IF η διαφάνεια καθαρότητά της και να έχει δείκτη διάθλασης τόσο υψηλό που να θυμίζει ένα κολοσσιαίο, ένα τεράστιο μπριλιάν. Η κοπή είναι concave, κυρίες και κύριοι. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές για την concave κοπή. Η concave κοπή έχει τέτοια διάταξη και πολυπλοκότητα εδρών που όταν οι συμμετρίες της, γιατί οι συμμετρίες κοπές είναι το α και το ω, να ξέρετε. Οι συμμετρίες. Από εκεί τη χαρακτηρίζουμε μία κοπή, από κακή έως excellent, από τις συμμετρίες και από τον αριθμό των εδρών βέβαια, αλλά όταν έχουμε μία κοπή, κάθε κοπή έχει συγκεκριμένο, εκτός αν είναι fancy, συγκεκριμένο αριθμό εδρών. Από εκεί πέρα εκείνο που χαρακτηρίζει και της δίνει τους βαθμούς τελειότητας είναι η συμμετρία αυτών των εδρών. Εδώ λοιπόν έχω την απόλυτη συμμετρία, εδώ είμαστε excellent και concave κοπή. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μεγιστοποίηση στο 100% όλες τις οπτικές δυνατότητες αυτού του καταπληκτικού λίθου. Είναι ένα δαχτυλίδι των 1.200 ευρώ. Γιατί η κεντρική πέτρα δεν βρίσκεται. Αγαπητές μου και αγαπητοί μου, η κεντρική πέτρα δεν βρίσκεται. Δεν έχετε δει στη ζωή σας τέτοια πέτρα. Εμείς έχουμε στην κατοχή μας κάποιες ακόμα, 3-4 πρέπει να είναι. Θα τις φτιάξουμε δαχτυλίδια, θα σας τις δείξουμε. Αλλά ούτε εμείς είχαμε δει στη ζωή μας τέτοιες πέτρες. Αυτός είναι ο μαγικός ο κόσμος των πολύτιμων λίθων. Δεν σταματάει ποτέ να μας εκπλήσει. Δεν σταματάει ποτέ να μας δίνει το καινούριο. Γι' αυτό έχουμε κολλήσει κι εμείς. Γι' αυτό αγαπάμε τόσο πολύ. Γιατί ποτέ δεν έχουμε πέσει σε ρουτίνα. Ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ξέρετε τι αδρεναλίνη είναι αυτό. Για κάποιον που αγαπάει κιόλας το αντικείμενο. Λοιπόν, πρόκειται για μοναδικές πέτρες. Είναι τεράστιες όλες. Οι πιο πολλές είναι κοπή concave κομμένες. Θα διαθέσω, κάνω δαχτυλίδια. Ήδη έχω στο εργαστήριο και κατασκευάζονται. Θα σας τα δώσω σε πολύ καλή τιμή. Όμως, όση κρίση και αν περνάμε αυτή τη στιγμή, δεν δύναμαι να το δώσω το συγκεκριμένο λιγότερο από 250 ευρώ. Θα σκεφτείτε ότι η τιμή του είναι 1.900 κατέβατα. Γιατί εδώ συνδυάζουμε την άψογη ποιότητα, την απόλυτη σπανιότητα και την απόλυτη ομορφιά. Και όλα αυτά τα έχουμε συνδυάσει με μια δουλειά θεϊκή. Δεν γίνεται να είναι κάτω από 1.900 ευρώ. Επομένως, όση καλή θέληση και να έχω το συγκεκριμένο κόσμημα, λόγω αυτών των ιδιωτήτων του, δεν μπορώ να το διαθέσω κάτω από 250 ευρώ. Θα το ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά. Ξέρω ότι μιλάμε τώρα για εκατοστάρικα και σας δίνω κοσμήματα πολύ ακριβά για λίγα, πολύ λίγα χρήματα. Αναλογίζομαι και αναγνωρίζω τις δύσκολες στιγμές που περνάει όλος ο κόσμος. Όμως είναι τέτοια η ποιότητα του κοσμήματος, όπως και κάποια άλλα που θα βγάλω σε άλλες εκπομπές, που δεν γίνεται. Άλλωστε, που δεν μπορώ να κάνω τίποτα μα τίποτα καλύτερο, ούτε μισό ευρώ. Άλλωστε, αρκετές από εσάς με παίρνετε τηλέφωνο και μου ζητείτε να βγάλω exceptional κοσμήματα. Όλα μου τα κοσμήματα είναι exceptional, απλά μου ζητάτε και κάτι πιο, ακόμα πιο σπάνιο και κάτι ακόμα πιο ακριβό στην πραγματική του τιμή. Εννοείται δεν το δίνω 1.900 ευρώ, αλλά τα 250 είναι απαραίτητα αν θέλετε να αποκτήσετε αυτό το αριστούργημα. Είμαι στο κωδικό 5606α, δικό σας για 250 ευρώ μόνο. Κυρίες και κύριοι, θα έρθω στον κωδικό 5422β για να παρουσιάσω κόσμημα χειροποίητο, το οποίο προέρχεται από τη συλλογή μας του Gem Palace με τα χειροποίητα κοσμήματα και δεν είναι κόσμημα ούτε κοκτέιλ, ούτε απογευματινό, ούτε σπορ. Είναι ένα κόσμημα που παίρνει τη χρειά του από το χώρο, από τον τρόπο και από την ώρα που θα επιλέξουμε να το φορέσουμε. Επομένως, τι εννοώ, μπορεί να φορεθεί από το πρωί και να συνοδεύει τζιν εμφάνιση και πουκάμισο ή μπλουζάκι, αλλά μπορεί να φορεθεί και απόγευμα, μπορεί να φορεθεί και
και μια καλοκαιρινή βραδιά, ιδιαίτερως επίσημη και βεβαίως αργά. Μπορεί να φορεθεί από όλες τις φίλες που έχουμε, ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά μπορεί να φορεθεί και 12 μήνες το χρόνο. Εδώ έχω ένα περιδέριο εκπληκτικό, δουλεμένο όλο στο χέρι, όπου είναι γεμάτο άκουα ζαντ, απατήτες παραΐμπα και τουρμαλίνες. Επίσης, στο σχέδιό του βλέπουμε και αιματίτες επίχρυσους, οι οποίοι είναι μπριγιανταρισμένοι, ροντέλ σε όλη την επιφάνεια και επιχρυσωμένους με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Ολοκληρώνεται σε 45 εκατοστά και έχουμε επίσης 5 εκατοστά λυσίδα επιμήκυνσης, η οποία τελειώνει με μία διαμανταρισμένη ροζ τουρμαλίνη, διαμανταρισμένη και στρογγυλή. Να πω ευθύς εξ αρχής ότι η λύθη είναι όλη ορυκτή και είναι 100% φυσική. Επίσης να πω ότι το κεντρικό σχέδιο έχει μήκος 10 εκατοστά και το ύψος του στο πιο ψηλό σημείο είναι 3,5 εκατοστά. Το βάρος είναι 138 καράτια. Και θα ξεκινήσω από το κεντρικό σχεδιασμό, όπου βλέπετε πως είναι ιδιαίτερα κομψά και εντυπωσιακά όμως ταυτόχρονα. Η καλαισθησία και η πρωτοτυπία είναι τα δύο πράγματα που χαρακτηρίζουν όλα τα κοσμήματα του Gem Palace και βεβαίως και τα χειροποίητα. Εδώ στο κεντρικό σχεδιασμό βλέπουμε σε σχήμα πουάρ, εδώ μάλιστα είναι και μπριολέ, διότι είναι τριών διαστάσεων και είναι και διαμανταρισμένα σε όλη την επιφάνεια, 12,5 χιλιοστών, εξαιρετικά άκουα ζαντ. Άκουα ζαντ λέγεται το ζαντ το οποίο φέρει το χρώμα του νερού της θάλασσας ή άλλοι όπως το λένε της άκουα μαρίνας, τα οποία συνδυάζονται και παίρνουν την τελική τους μορφή από δύο ροζ τουρμαλίνες κατά περίπτωση και τα άλλα από μία ροζ τουρμαλίνη, οι οποίες είναι στα 3 χιλιοστά με 4, είναι στρογγυλές με ωραία διαφάνεια όπως και όλες οι πέτρες εδώ. Έχουμε translucent διαφάνεια σε όλους τους λίθους και τους πολύτιμους και τους μεπολύτιμους και είναι ορυκτές βέβαια και 100% φυσικές. Οι ροζ τουρμαλίνες είναι αυτά που λέμε ρουμπελίτες. Στο κέντρο βλέπουμε γαλαζοπράσινα πέτρα, στρογγυλή, η οποία είναι παραΐμπα απατήτης, ο οποίος είναι ορυκτός και 100% φυσικός και αυτός και έχει το χρώμα του πανάκριβο το παραΐμπα. Λοιπόν, εδώ έχω παραΐμπα απατήτες, κυρίες και κύριοι, ορυκτούς, φυσικούς, οι οποίοι είναι και αυτοί στα 3 mm και με τις τουρμαλίνες, το άκουα ζαντ και τους απατήτες ολοκληρώνεται ο κεντρικός σχεδιασμός και στη βάση του σχεδίου ότι έχουμε στρογγυλές κελίες, υπέροχες πέτρες στα 6,5 χιλιοστά από άκουα ζαντ επίσης. Το υπόλοιπο σχέδιο του κολιέ εξελίσσεται και ολοκληρώνεται με παραΐμπα απατήτες δεξιά και αριστερά πριν το κούμπομά του και μία ωραία ροζ τουρμαλίνη, ρουμπελίτη δηλαδή, το τέλος της αλυσίδας προέκτασης. Όπως είπα, 138 καράτια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 400 ευρώ είναι μία τιμή η οποία είναι πάρα πολύ δίκαιη για να δοθεί ευρωκόσμημα. 100 ευρώ θα πει το Gem Palace. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι το κούμπομα με το οποίο ολοκληρώνουμε και η αλυσίδα επιμήκυνσης είναι επίσης ασημένια και επιχρυσωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Το κόσμημα είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν θα μπορέσω να βγάλω παρά μόνο πολύ μετρημένα τέτοια κολιέ, διότι δυσκολεύομαι γενικότερα σε αυτές τις πέτρες. Λοιπόν, εδώ για 100 ευρώ, κυρίες και κύριοι, η τιμή είναι μοναδικά χαμηλή. Το κόσμο είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι ιδιαίτερως καλέσθητο και μπορεί να γίνει δικό σας για την ελάχιστη τιμή των 100 ευρώ μόνο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, έχω μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση κοσμήματος. Φυσικά είναι χειροποίητο κόσμημα. Προέρχεται από τη συλλογή μας με τα μονόπετρα κοσμήματα που βασίζουν τη συλλογιστική τους και την ύπαρξή τους στις πολύ ενδιαφέρουσες και μοναδικές κεντρικές πέτρες, τις περισσότερες φορές και πολύ εντυπωσιακές, όπως εδώ άλλωστε. Είναι δεμένο με ασίμι, με ρόδιο, πανάκριβο μέταλλο ευγενές και χρυσό στα 14 καράτια. Και δίνουμε και διπλό επιχρύσωμα. Θέλω να παρατηρήσετε το σχεδιασμό ότι η τέχνη μας έχει αρχίσει και παίρνει άλλη μορφή ως προς την αισθητική της. Κρατάμε βεβαίως και όλες μας παλιές τεχνοτροπίες, αλλά η τέχνη είναι ζωντανή. Διότι οι καλλιτέχνες παράγουν και προάγουν την τέχνη, η οποία είναι ένδια όντα. Επομένως και η τέχνη είναι κάτι ζωντανό και εξελισσόμενο διαρκώς. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς σημαίνει και σε εμάς. Εδώ λοιπόν έχουμε σπήρες, έχουμε υπέροχο σχέδιο και πάνω στο σχέδιο έχουμε, σαν να λέμε, δύο δαχτυλίδια. Έχουμε δημιουργήσει το κάτω δαχτυλίδι.
δακτυλίδι και πάνω στο δακτυλίδι έχουμε φτιάξει ένα πολύ ιδιαίτερο καστόνι ικανό να κρατάει τεράστια πέτρα. Δεξιά και αριστερά βλέπετε ότι έχουμε 3 και 3 6 πέτρες, από τις οποίες οι 4 είναι αλμανδίνες γρανάτες, ένα καράτι κάθε μία, οι οποίες έχουν σχήμα και κοπή πουάρ, και οι αλμανδίνες, να πω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη ποικιλία γρανάτη που μέσα από το σώμα της μας δίνει φωτιές και λάμψεις που μοιάζουν πάρα πολύ με αυτές του πυρωμένου κάρβουνου. Αλμανδίνες λοιπόν υπέροχες, ορυκτές και 100% ψυχές, ένα καράτι κάθε μία, IFBDS1, διαφάνεια καθαρότητα, σχήμα κοπή πουάρ, συνολικά 4. Και έχω και 2 ροδολίτες γρανάτες με σχήμα και κοπή οβάλ από τη Βραζιλία, οι αλμανδίνες και οι ροδολίτες, καθώς επίσης και όλες οι πέτρες που ανήκουν στην οικογένεια του γρανάτη, έχουν βαθμό σκληρότητας 7 στην κλίμακα μος. Λοιπόν, έχουμε και 2 ροδολίτες γρανάτες, οι οποίοι εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουν το μοβ ροζ το χρώμα και μας δίνουν μοβ ροζ ανοιχτότερες φωτιές, ανοιχτότερες λάμψεις και είναι ένα πανόραμα. Και οι αλμανδίνες είναι αριστούργημα και οι ροδολίτες όμως είναι αριστούργημα. Εδώ έχω 2 με σχήμα και κοπή οβάλ από τη Βραζιλία, με IFBDS1 διαφάνεια καθαρότητα, οι οποίοι είναι ορυκτοί και είναι και 100% φυσικοί. Και έχουν του ράσμπερι το χρώμα. Είναι μοβ ροζ το χρώμα τους, με πιο ανοιχτές και πολύ έντονες ζωντανές μοβ ροζ ζαντάβιες. Λάμψεις δηλαδή εκπληκτικές εδώ. Και στις αλμανδίνες και στους ροδολίτες. Και θα περάσω στο κεντρικό λίθο, ο οποίος είναι quartz, επίσης από τη Βραζιλία, που είναι ορυκτό, που είναι 100% φυσικό, το χρώμα του είναι ολόλευκο και είναι F, που η διαφάνεια καθαρότητά του είναι IFBDS1, ό,τι καλύτερο δηλαδή, που η κοπή του είναι fancy, διότι είναι ο συνδυασμός 2 κοπών της Emerald Step Cut, αλλά και fancy στον κόνο του, οπότε έχουμε Emerald Fancy κοπή. Είναι κοπές και σχήματα τα οποία σπανίως παρουσιάζονται. Αυτές οι κοπές δεν βρίσκονται, δεν υπάρχουν, και αν υπάρξουν, οι fancy κοπές είναι πολύ πιο ακριβές και ανάλογα με την πολυπλοκότητά τους και την τελειότητά τους παίρνουν και την τιμή τους. Εδώ έχω ένα υπέροχο λοιπόν Emerald Fancy πέτρωμα κομμένο που μας δίνει την αίσθηση του εξωπραγματικού. Είναι τόσο όμορφο που θυμίζει εξωπραγματικό κάτι η ομορφιά του. Είναι και μεγάλο ταυτόχρονα, είναι 32 καράτια και 8 εκατοστά του καρατιού. Οι διαστάσεις του λίθου είναι 31 επί 15 mm και οι διαστάσεις του δακτυλιδιού είναι 34 επί 25 mm όλου του δακτυλιδιού. Πρόκειται για ένα πολύ εντυπωσιακό κόσμημα, κυρίες και κύριοι, του οποίου οι λίθοι είναι όλοι ορυκτοί και 100% φυσικοί. 1.350 ευρώ είναι η τιμή του κοσμήματος, 290 ευρώ είναι η πρότασή μου και είναι χάρισμα, κυρίες και κύριοι, 290 ευρώ. Λοιπόν, χαρίζω 290 ευρώ. Και να συνεχίσουμε να δούμε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια. Σκουλαρίκια κρεμαστά, πάρα πολύ πλούσια, γεμάτα από γνήσια peridots, από τουρμαλίνες και από χρωμοδιοψίδιους Ρωσίας. Έχουμε ασίμι και λευκό χρυσό στα 14 καράτια. Είμαστε στο κωδικό 5349α και πήρω με πεταλουδίτσα για κούμπομα στα σκουλαρίκια. Οι διαστάσεις είναι 3,6 εκατοστά το ύψος και 1,6 το πλάτος. Και εδώ έχουμε 22 peridots από 1,5 καράτη το καθένα, τα οποία προέρχονται από Πακιστάν, με βαθμό σκληρότητας 7,5 στην κλίμακα μος. Είναι IFVDS1, η διαφάνεια καθαρότητά τους. Και βεβαίως έχουν σχήμα, όπως βλέπετε, και κοπή οβάλ. Έχουμε 2 τουρμαλίνες που είναι 20 εκατοστά του καρατιού η καθεμία, στρογγυλή πολυεδρική, από την Αφρική. Έχω άλλες 2 τουρμαλίνες, οι οποίες είναι 30 εκατοστά του καρατιού η καθεμία, στρογγυλές πολυεδρικές επίσης από την Αφρική. Η μένη είναι πορτοκαλί, οι άλλες είναι ράσμπερι το χρώμα τους, δηλαδή είναι μοβ ροζ έντονο το χρώμα τους, και ανάμεσα σε κόκκινο μοβ και ροζ θα το έλεγα, και είναι 30 εκατοστά του καρατιού η καθεμία. Είναι όλες IFBDS1 με προέλευση Αφρική, ορυκτές και 100% φυσικές υπέροχες πέτρες. Και θα ολοκληρώσω την περιγραφή με τους 16 χρωμοδιοψίδιους Ρωσίας, οι οποίοι είναι στρογγυλοί και πολυεδρικοί, με 5 εκατοστά του καρατιού ο καθένας. IFBDS1 επίσης είναι ορυκτή, είναι 100% φυσική με βαθμό σκληρότητος 5-5,5 στην κλίμακα μος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο η περιγραφή των κοσμημάτων. Πρόκειται για ένα ζευγάρι σκουλαρίων
φανάρια μοναδικά στην ομορφιά τους, μοναδικά στους συνδυασμούς χρωματικούς. Είναι ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που μπορεί να φορεθεί από όλες τις ηλικίες που μας βλέπετε με πολύ πολύ μεγάλη άνεση. Μπορεί να συνοδεύσει από την πρωινή μέχρι και την πολύ επίσημη εμφάνισή σας, διότι έχουν αυτό το σχεδιασμό, έχουν εξαιρετικές πέτρες οι οποίες είναι σε πρώτες ποιότητες, εγώ τολμάω να λέω διαφάνεια καθαρότητα στα κοσμήματά μου, στις πέτρες με τις οποίες ντύνω τα κοσμήματά μου, και επίσης τολμάω να λέω ότι τα χρώματά τους είναι 100% φυσικά, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, μαζί με τη διαφάνεια καθαρότητα και μαζί με την κοπή και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ έχω να κάνω και καταπληκτική προσφορά. Καταρχήν ξεκινάμε από τα 950 ευρώ που αρχικά είχε το κόσμημα και θα καταλήξω στα 165 ευρώ που έχω υπόψη μου να το κάνω δώρο. Από 950 ευρώ που πολύ ορθώς είχε το κόσμημα και ήταν μια συμπαθητικότατη τιμή, γιατί έχω πρώτης ποιότητας πέτρες και πάρα πολλές, φανταστείτε 22 πέριντος Πακιστάν, 1,5 καράτη το καθένα. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε τις αξίες του κοσμήματος όταν ακούμε αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτά τα βάρη. Λοιπόν, 165 ευρώ για ένα ζευγάρι σκουλαρίκια τα οποία έχουν υπέρκομψο σχεδιασμό αλλά αποπνέουν καλό γούστο και πλούτο. Εδώ λοιπόν 5349α η ποιότητα σε όλο της το μεγαλείο και 165 ευρώ μόνο. Στον κωδικό 5536β θα προτείνω πεντάπετρο σιρέ, κυρίες και κύριοι, που όμως είναι πολύ ιδιαίτερα τα μπριγιάν του. Βεβαίως έχω μπριγιάν και είναι πολύ ιδιαίτερα τα μπριγιάν του. Είναι δεμένο με ασήμι και λευκό χρυσό, εννοείται ότι μπορούμε να το κάνουμε και ολόχρυσο στα καράτια που επιθυμείτε, αλλά και στο χρώμα που επιθυμείτε, αλλά εγώ επιμένω και προτείνω το λευκό το χρώμα εδώ, στο χρυσό. Εδώ έχω ασήμι γιατί θέλω να δώσω αυτές τις πέτρες και να τις δώσω ιδιαιτέρως χαμηλή τιμή, μια και είναι από τις πιο σπάνιες και πιο σπουδαίες πέτρες μπριγιάν που μπορώ να σας προτείνω, και ίσως όχι από τις πιο ή πιο, διότι όπως ξέρετε τα μοβ, τα ροζ, τα κόκκινα μπριγιάν είναι οι πιο ακριβώς πέτρες του κόσμου. Εγώ την κόκκινη βύριλο συγκρίνω με τα κόκκινα μπριγιάν και καμιά φορά κερδίζει σε ομορφιά η κόκκινη βύριλος. Ωστόσο η αλήθεια παραμένει μία και μοναδική, ότι αυτά τα μπριγιάν είναι και πολύ σπάνια να βρεθούν, αλλά είναι και πάρα πολύ ακριβά όταν συμβεί αυτό. Εδώ λοιπόν έχω την πολύ ιδιαίτερη περίπτωση του ροζ μπριγιάν που έχει και μία ελαφρά γριά μοβ, όμως το μπριγιάν είναι ροζ. Ανήκει στην κατηγορία των ροζ μπριγιάν και έχω 5 και θα δώσω μόνο ένα δαχτυλίδι. Είναι 15 εκατοστά του καρατιού συνολικά το βάρος. Είναι στρογγυλά πολυεδρικά. Προσέξτε, δεν είναι ακτινοβολημένα. Εδώ έχω φυσικά ροζ μπριγιάν. Το χρώμα αυτό είναι 100% φυσικό, δεν έχει υποστεί την παραμικρή επεξεργασία κανένας από αυτούς τους υπέροχους πολύτιμους λίθους. Είναι ορυκτά λοιπόν, 100% φυσικά, προέρχονται από Κεντρική Αφρική, είναι από τις πιο σπάνιες περιπτώσεις χρωματικά σε διαμάντι, σε μπριγιάν. Το μπριγιάν το λέμε από την κοπή του, κοπή μπριγιάν. Είναι απόλυτα φυσικά λοιπόν, με βαθμό σκληρότητος 10 στην κλίμακα μος, με μια εξαιρετική διαφάνεια καθαρότητα που είναι το VS1. 2. Και είναι, κυρίες και κύριοι, σε διαμέτρημα η κάθε μία από αυτές τις υπερπολίτιμες πέτρες 2 mm. Τώρα αν θα έπρεπε να κάνω μία εκτίμηση, να πω αυτό το χρώμα το φυσικό στο καράτι πόσο μπορούμε να το κοστολογήσουμε, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τις 400 περίπου χιλιάδες το καράτι. Τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κωδικό 5536β, εγώ τι έχω? Έχω φυσικά 100% γνήσια με βαθμό σκληρότητος 10 από Κεντρική Αφρική ροζ μπριγιάν, που είναι 15 εκατοστά του καρατιού το βάρος τους, και είναι μεγάλο βάρος όταν μιλάμε για ροζ μπριγιάν. Και είπαμε, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε λιγότερο, να κοστολογούμε αυτές τις πολύτιμες πέτρες, γιατί είναι εξαιρετικά σπάνιο να τις βρούμε φυσικές. Επίσης, εξαιρετικά σπάνιο είναι να βρούμε και μπριγιάν με προδιάθεση να γίνουν ροζ, έτσι. Αλλά δεν το συζητάω αυτό καθόλου, γιατί εδώ έχω την περίπτωση του 100% φυσικού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα το δώσω ανεκτίμητο, γιατί δεν υπάρχουν ροζ μπριγιάν. Εγώ έχω κάποια που είναι λίγο πιο απαλά ακόμα και δεν θα τα διαθέσω μέσα από την εκπομπή του Τζεμπάλας, γιατί δεν μπορώ να τα διαθέσω σε οικονομικές τιμές αυτά. Όμως, ένα
μένα, θα το δώσω και χαλάλι με όλη μου την καρδιά και θα το πω 200 ευρώ. Όμως η αξία του η πραγματική είναι ανεκτίμητη. Όταν έχεις ροζ μπριγιάν και έχεις μπροστά στο συλλέκτη και αυτό το μπριγιάν είναι 100% φυσικό, το δίνεις όσα χρήματα εκείνος έχει τη διάθεση να δώσει για να το αποκτήσει. Ξεφεύγουμε από τις νόρμες, τους κανόνες, τους διεθνείς όταν έχουμε τόσο σπάνιες πέτρες μπροστά μας. Γι' αυτό θα το πω ανεκτίμητο, όχι για κανένα άλλο λόγο. Τώρα εδώ εγώ για το Gem Palace, για αυτές τις τηλεοπτικές εκπομπές που έχουν χαλάσει κόσμο, είναι καθαρά διαφημιστικές εκπομπές και φτάσαμε να δίνουμε και 15 εκατοστά του καρατιού γνήσια ροζ μπριγιάν 200 ευρώ. Δεν ξέρω ποια θα προλάβει, όποια προλάβει χαλάλι της πάντως. Για 200 ευρώ 15 εκατοστά του καρατιού ροζ φυσικά γνήσια μπριγιάν. Εδώ θα δώσω διπλό βραχιόλι, κυρίες και κύριοι. Το βραχιόλι είναι φαρδί, είναι διπλό, είναι γεμάτο ολόλευκα τοπάζια Βραζιλίας και είναι γεμάτο καταπληκτικούς κιανίτες από τον Νεπάλ. Το μπλε με το λευκό είναι ένας συνδυασμός διαχρονικός. Είναι συνδυασμός βεβαίως που παραπέμπει σε πάρα πολύ ακριβά κοσμήματα. Από τα πιο ακριβά κοσμήματα στην ιστορία της κοσμηματοποίησης έχουν φτιαχτεί με μπλε και λευκές πέτρες. Έχουμε δέσει με ασίμι και λευκό χρυσό στα 14. Καράτια. Και έχουμε διακοσμήσει με 22 κιανίτες προερχόμενους από Νεπάλ. 5 με 7 πληρώτη στην κλίμακα Μος. Είναι οι κιανίτες από τις πιο περίεργες και από τις πιο ωραίες στα μπλε τους χρώματα πέτρες που μπορούμε εκτός από τα μπλε ζαφύρια, τα καλά, να έχουμε στην κατοχή μας. Οι ολίτες, κιανίτες και ζαφύρια, αυτές είναι οι ωραιότερες πέτρες. Οι κιανίτες δε αντικαθιστούν επάξια σε οποιοδήποτε κόσμημα και αν το τα σεϊλόν τα ζαφύρια. Δείτε τους κιανίτες και φέρτε στο μυαλό σας το καταπληκτικό σεϊλόν της Lady D από την Αγγλία, της Diana της Αγγλίας. Θα δείτε ότι δεν έχουν σχεδόν καμία διαφορά. 22 λοιπόν κιανίτες Νεπάλ, ένα καράτι ο καθένας. Εδώ οι πέτρες είναι όχι μόνο ρηχτές, αλλά είναι και 100% φυσικές, ως προς το χρώμα τους. Δηλαδή αυτή η ομορφιά μας έχει δοθεί 100% από τη φύση. Και έχουμε συμπληρώσει με ολόλευκα τοπάζια, τα οποία είναι ορυκτά, είναι 100% φυσικά. Έχουν βαθμό σκληρότητος 8 στην κλίμακα Μος. Εδώ έχω 60 τοπάζια στρογγυλά και πολυεδρικά, 50 εξάεδρα, 10 εκατοστά του καρακιού το κάθε ένα. Το χρώμα τους είναι F και IF είναι η διαφάνεια καθαρότητά τους. Όταν στον κιανίτη, επειδή είναι ιδιαίτερη πέτρα, λέμε IF, VVS 1, εννοούμε ακριβώς αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Και όπως σας είπα, αντικαθιστούν παραπάνω από επάξια τα σεϊλόν τα ζαφύρια. Το κόσμημα λοιπόν, με μια δική μου πολύ μετριοπαθή εκτίμηση, είναι στις 2 περίπου χιλιάδες ευρώ. Η πρότασή μου είναι στα 240 ευρώ μόνο. Σε κάθε περίπτωση με 240 ευρώ θα μπορούσατε να πάρετε 2 καρατήσιους κιανίτες. Λοιπόν, 2 κιανίτες αυτής ποιότητας και αυτού του χρώματος τους παίρνατε με 240 ευρώ. Την κατασκευή καθώς και τις υπόλοιπες πέτρες μαζί με τα τοπάζια δεν τα παίρνατε με τίποτα. Θα χαρίσω για 240 ευρώ μόνο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, έχω να προτείνω κολιέ, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι δημιουργημένο από smoky quartz, από καπνίες δηλαδή που λέμε, οι οποίοι όμως είναι στην καλύτερη δυνατή ποιότητα που μπορεί να βρεθούν. Εδώ έχω κατηγορία jewel στις πέτρες μου. Σας έχω πει ότι έχουμε χονδρικά δύο ειδών κατηγορίες λίθους. Είναι η κατηγορία jewel και η κατηγορία bead. Η κατηγορία jewel είναι η πιο κατάλληλη, καλύτερες ποιότητες, πιο κατάλληλες για να δεθούν σε κοσμήματα με μέταλλα, ευγενή συνήθως, και η κατηγορία bead είναι οι πιο δεύτερες ποιότητες που τις χρησιμοποιούμε για να φτιάχνουμε πιο οικονομικά κοσμήματα χειροποίητα. Εδώ είναι χειροποίητο το κόσμα και προέρχεται από τη συλλογή με τα χειροποίητα casual κοσμήματα του Gem Palace, αλλά η κατηγορία των λίθων είναι jewel. Έχω καταπληκτική, την καλύτερη ποιότητα smoky quartz που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Προέρχονται από τη Βραζιλία. Είναι 14 χιλιοστά το διαμέτρημά τους. Είναι τεράστιες πέτρες, είναι ολοστρόγγυλα. Έχουν την τέλεια διαφάνεια και την πιο ακριβή από όλες, IF, VVS 1, και έχω 555 ολόκληρα καράτια. Το μήκος του κολιέ είναι 48 εκατοστά συν 5 εκατοστά καβένα επιμήκυνσης, η οποία τελειώνει σε ένα ωραιότατο στρογγυλό διαμανταρισμένο διάφανο χέρκιμε και είναι όλα δημιουργημένα πάνω σε ασίμι 925 βαθμών με χρυσό στα 14 καράτια.
Ανάμεσα στα smoky quartz εδώ έχουμε αιματίτες λίους, ροντέλ και ορυκτούς επιχρυσωμένους με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Κυρίες και κύριοι, συγκλονιστικές είναι αυτές οι πέτρες και πανάκριβες. Έχω 555 καράτια Βραζιλίας smoky quartz καπνία, ο οποίος είναι σε ποιότητα κορυφαίος. Είναι ό,τι ωραιότερο. Δεν επιμένω τυχαία στις ποιότητες. Η ποιότητα στο κόσμο, κυρίες και κύριοι, φαίνεται. Το κόσμο το οποίο έχει δημιουργηθεί με ποιοτική εργασία και έχει διακοσμηθεί με ποιοτικές πέτρες, δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο. Είμαστε 555 καράτια. Το καράτι, αυτές τις κορυφαίες, υπέρλαμπρες, υπέροχες, ορυκτές πέτρες. Εγώ θα σας πω μία τιμή εξευτελιστική. Θα σας πω να τις βάλω 2 ευρώ το καράτι. Πάμε στα 1110 ευρώ. 120 ευρώ θα το πάρετε από μένα. Λοιπόν, και εδώ τα ελάχιστα θα δώσετε, γιατί είναι 120 ευρώ μόνο και είναι 555 καράτια, κυρίες και κύριοι, και είναι ορυκτά και είναι 100% φυσικά IFBB1 διαφάνεια καθαρότητα από τη Βραζιλία. Smoky Quartz λοιπόν γίνεται δικό σας, 555 καράτια για 120 ευρώ μόνο. 5537 β και θα δώσω κίτρινο βριάν και σμαράγδια Κολομβίας. Είναι κόσμημα που βεβαίως, όπως και όλα τα κοσμήματα ή σχεδόν όλα, τα φιλοτεχνούμε στα εργαστήρια του Gem Palace, έτσι και αυτό είναι φιλοτεχνημένο στο δικό μας το εργαστήριο. Καταπληκτικά κοσμήματα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι κοσμήματα με πολύ φινέτσα, είναι λεπτεπίλεπτα στο σύνολό τους, όμως έχουν φινέτσα και έχουν τις καλύτερες πέτρες που υπάρχουν στον κόσμο ως προς τη διακόσμησή τους. Βεβαίως έχουν στο εσωτερικό τους σφραγίδα και τους βαθμούς του μετάλλου, αλλά και το λογότυπο του Gem Palace. Αυτά, επειδή οι γάμπες δεν είναι ιδιαίτερα παρδιές, δεν έχουν τη σφραγίδα εργασία χειρός. Το εργασία χειρός το παίρνετε στο πιστοποιητικό, στο οποίο πιστοποιητικό πάντα ενσωματώνουμε τη φωτογραφία του ίδιου του κοσμήματος, όχι κάτι παραπλήσιο, του ίδιου του κοσμήματος που παίρνετε στα χέρια σας. Έτσι είναι σωστά να δίνω τα πιστοποιητικά, και βέβαια πάντοτε πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και πάντοτε πρέπει να είναι σαφέστατα και κάθετα ως προς τις ποιότητες και τον τύπο των λίθων που παραδίδουμε. Είμαστε στο κωδικό 5537 β και έχω σμαράγδια Κολομβία στη ροζέτα που βλέπετε και κεντρικά γνήσιο κίτρινο μπριγιάν. Έχουμε 7 μιλιμέτρα τη διάμετρο της ροζέτας, ασήμι και κίτρινο χρυσό στα 18 καράτια είναι εδώ. Μετατρέπονται όλα τα κοσμήματα σε ό,τι καράτια χρυσό θέλετε. Εγώ θέλω να δώσω τζάμπα τα σμαράγδια της Κολομβίας, τζάμπα να δώσω και τον μπριγιάν. Αν το φορτώσω και με τον υπερτιμημένο χρυσό, δεν θα διευκολύνω τον κόσμο να πάρει σμαράγδια Κολομβίας και μπριγιάν γνήσια. Και αφού έχω σκοπό να τα δώσω πάρα πολύ χαμηλή τιμή, είμαι υποχρεωμένη να περιοριστώ ως προς το χρυσό. Άλλωστε το ασήμι είναι υπέροχο μέταλλο, κυρίες και κύριοι. Αφήστε που μπορούμε να το δουλέψουμε με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια και να δώσουμε ακόμα πιο όμορφα κοσμήματα. Λοιπόν, εδώ στον κωδικό 5537 β έχω 7 mm διαμέτρημα στη ροζέτα. Περιμετρικά έχω στρογγυλά πολυεδρικά σμαράγδια Κολομβίας με το πιο τέλειο και όμορφο χρώμα και στο κέντρο έχω μπριγιάν, κυρίες και κύριοι. Τα σμαράγδια Κολομβίας μας δίνουν το βάρος των 25 εκατοστών του καρατιού και το πολυεδρικό κεντρικό μπριγιάν, το οποίο είναι και σε χρώμα κίτρινο, είναι στα 5 εκατοστά του καρατιού. Είναι ορυκτό, είναι 100% φυσικό, είναι λίθος με διαφάνεια καθαρότητα VS1 και δημιουργείται ροζέτα καταπληκτική. Θα επανέλθω στα σμαράγδια Κολομβίας για να πω ότι έχουν βαθμό σκληρότητας 8. Είναι γνήσια κολομβιανά σμαράγδια και αυτό ακριβώς θα γράφει και το πιστοποιητικό τους. Και είναι 100% φυσικά, δηλαδή αυτό το υπέροχο πανάκριβο χρώμα είναι δοσμένο από τη φύση. Είναι πρώτης τάξεως και ποιότητας κολομβιανά σμαράγδια, στρογγυλά και πολυεδρικά. Και είναι 25 εκατοστά του καρατιού συνολικά. Και το κεντρικό μπριγιάν έχει 10 βαθμό σκληρότητας στην κλίμακα μος, με προέλευση όπως σχεδόν τα περισσότερα μπριγιάν. Τα περισσότερα μπριγιάν εξορίσσονται Αφρική, μετά ακολουθεί η Ινδία και η Βραζιλία. Η Κεντρική Αφρική και η Βραζιλία είναι οι μοναδικές τοποθεσίες που μας δίνουν και μαύρα μπριγιάν. Λοιπόν, εδώ έχω 5 εκατοστά του καρατιού κεντρικά. Είναι VS1 εγγυημένο. Έχει χρώμα και το χρώμα του είναι το κίτρινο, πράγμα που το κάνει πιο ακριβό από τα άχρωμα μπριγιάν. Και είναι 5 εκατοστά του καρατιού VS1. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ
ξεκινάμε από την αξία των 600 ευρώ, γιατί είναι όλες οι πέτρες 100% γνήσιες, δεν είναι μόνο ρηχτές, είναι και γνήσιες, και εγώ θα χαρίσω για 150 ευρώ. Αυτές ποιότητες, αυτές συγκεκριμένες πέτρες δεν μπορείτε να τις βρείτε λιγότερο από 600 ευρώ. Για 150 ευρώ λοιπόν γίνεται δικό σας και είναι αριστούργημα. Είμαστε στον κωδικό 5537Β. Για 150 ευρώ το χαρίζω. Περνάμε στο κωδικό 5538Β για να δώσω μενταγιόν, το οποίο είναι ασορτή με ροζέτα δαχτυλίδι. Ροζέτα είναι και το μενταγιόν, είναι δημιουργημένο στο Gem Palace, φέρει σε σπραγίδα στον κρίκο του τους βαθμούς του μετάλλου, καθώς επίσης και το λογότυπό μας. Το εργασία χειρός δεν μας χωράει για να το γράψουμε κάπου εδώ. Θα το γράφουμε όμως στο πιστοποιητικό του. Έχουμε ασήμι και κίτρινο χρυσό στα 18 καράτια, έχουμε διπλά επιχρυσώσει, μπορούμε να το μετατρέψουμε σε ολόχρυσο όποτε θέλετε, για την ώρα όμως να διευκολύνουμε όλους να πάρουν ακραία καλές, πολύτιμες πέτρες μαράγδια Κολομβίας, αλλά και μπριάν Αφρικής, 100% φυσικό και γνήσιο κίτρινο. Αυτά είναι πολύ πιο ακριβά από τα regular τα λευκά, γιατί είναι πολύ πιο εμπορικά. Λοιπόν, εδώ στο κωδικό 5538Β, η ροζέτα έχει 7 mm διαμέτρημα. Όλο το μενταγιόν έχει ύψος 1,5 εκατοστό. Θα δώσουμε και καδένα σημαίνια επίχρηση δώρο στα 45 εκατοστά το μήκος της. Εδώ λοιπόν έχω 25 εκατοστά του καρατιού σε σμαράγδια Κολομβίας με βαθμό σκληρότητος 8, στρογγυλά και πολυεδρικά, με 100% φυσικό και γνήσιο και το χρώμα τους ορυκτά. Έχω λοιπόν σπουδαίες πολύτιμες πέτρες, πανάκριβες, εφάμιλες αν όχι ακριβότερες στις τιμές με τα μπριγιάν. Και στο κέντρο έχω μπριγιάν 5 εκατοστά του καρατιού, στρογγυλό πολυεδρικό, 10 βαθμό σκληρότητος τιμός, VS1 διαφάνεια καθαρότητα, είπα ορυκτό 100% φυσικό, στο χρώμα το κίτρινο, ταιριάζει απόλυτα το κίτρινο με το πράσινο, ε. Έχουμε φτιάξει δηλαδή την ιδανική ροζέτα εδώ με σμαράγδια Κολομβίας και υπέροχο fancy μπριγιάν. Fancy λέμε τα έγχρωμα μπριγιάν, τα οποία είναι ακριβότερα γιατί είναι εμπορικότερα από τα λευκά. Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα κίτρινο καταπληκτικό μπριγιάν 5 εκατοστά του καρατιού, το οποίο δεν είναι μόνο ορυκτό με βαθμό σκληρότητος 10 στην κλίμακα μος, αλλά είναι και 100% φυσικό και γνήσιο ως προς το χρώμα του. Τα μπριγιάν που έχουν γνήσια τα χρώματά τους είναι πάρα πολλές φορές ακριβότερα από τα μπριγιάν εκείνα τα οποία έχουν ακτινοβοληθεί ή θερμανθεί για να γίνουν fancy, για να γίνουν έγχρωμα. Όχι ότι και αυτά δεν είναι πολύ ακριβά, αλλά είναι μακράν ακριβότερα τα 100% φυσικά, όπως έχω εδώ 100% φυσικό το κίτρινο χρώμα του μπριγιάν. Λοιπόν, αυτές οι υπέροχες πέτρες θα γίνουν δικές σας για 140 ευρώ. Έπρεπε να συζητήσω το λιγότερο για 600 ευρώ. Θα γίνουν δικές σας για 140 ευρώ. Είναι όλες ορυκτές, είναι όλες γνήσιες, έχουν όλες 100% φυσικά χρώματα, δεν έχει καμία τους επεξεργασία βελτιστοποίησης και βεβαίως είναι δεμένα όλα χειροποίητα. Κυρίες και κύριοι, ποιότητα και κόσμημα είναι κάτι το οποίο οφείλει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο. Διαφορετικά δεν είναι κοσμήματα, είναι μπιχλιμπίδια. Εμείς μπιχλιμπίδια εδώ δεν πουλάμε. Εμείς αγαπάμε το κόσμημα, αλλά το κόσμημα έχει προδιαγραφές για να θεωρείται αξιοπρεπές και αξιόλογο. Επομένως, αυτές τις προδιαγραφές τηρούμε και με το παραπάνω εδώ στο Gem Palace, τις ποιοτικές στην κατασκευή αλλά και στην επιλογή των λίθων. Εδώ λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, θα προτείνω για 140 ευρώ. Δεν έχω να δώσω, όπως καταλαβαίνετε, με 140 ευρώ αυτές τις πέτρες δεν τις δίνουμε. Δεν ξέρω αν θα δώσω 3 ή 4 μενταγιόν, 3 ή 4 δαχτυλίδια. Δεν θα πάμε παραπάνω. Στα 140 ευρώ λοιπόν, σας χαρίζω και το μενταγιόν. Ασορτή με δαχτυλίδι. Ρωτήστε μας για το δαχτυλίδι, αν δεν το θυμάστε. 140 ευρώ. Εδώ έχω ένα σετ, κυρίες και κύριοι, να σας προτείνω. Στην πραγματικότητα θα προτείνω σε τιμή δώρου τα σκουλαρίκια και θα κάνω δώρο το μενταγιόν. Και θα κάνω δώρο το μενταγιόν. Λοιπόν, όλο μαζί όμως δεν πάβει παρά να σας προσφέρετε ένα πάρα πολύ ωραίο σετ. Και όχι ένα σετ οτιδήποτε, ένα σετ από υπέροχο ζατ, το οποίο είναι ορυκτό, το οποίο είναι 100% φυσικό στο χρώμα του και το χρώμα του, για να είμαι πολύ ακριβής στην περιγραφή, είναι το απαλό ροζ του πάγου. Σας έχω δείξει σε λευκό του πάγου. Τώρα δίνω απαλό ροζ του πάγου και θα δώσω και το χρώμα το απαλό της όχρας, κυρίες και κύριοι. Θα δώσω και όχρα τέτοιο σετ και θα είναι φυσικά τα χρώματα όλα στα ζάτ. Αυτά που σας λέω είναι απόλυτα εγγυημένα και έρχονται και στο πιστοποιητικό που λαβαίνετε. Γιατί μπορεί να τα δίνω πάρα πολύ οικονομικά, αλλά συνοδεύονται όλα τα κοσμήματα, όσο οικονομικά και αν είναι, από πιστοποιητικό γνησιότητας. Το οποίο είναι υπογεγραμμένο με φρέσκο μελάνι, διαφορετικά δεν είναι έγκυρο.
είναι άκυρο και είναι και η υπογραφή του γεμολόγου με φρέσκο μελάνι. Και η σφραγίδα αλλά και η υπογραφή με φρέσκο μελάνι. Είμαι στον κωδικό 5430Β. Έχω μήκος στα σκουλαρίκια 5 εκατοστά. Έχω βάρος γενικό 93 καράτια. Έχω ζάτ το οποίο προέρχεται από την Αφρική και είναι το απαλό ροζ του πάγου το χρώμα. Και βλέπετε κρίνους. Οι κρίνοι είναι οι κάλες, αν έχετε υπόψη σας, που τις λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και στο εξωτερικό το ίδιο τις λένε. Και είναι σμιλεμένοι πάνω σε γνήσιο χρωματικά και βεβαίως ορυκτό ζάντ. Το ζάντ έχει και translucent διαφάνεια καθαρότητα. Είναι ένα υπέροχο κομμάτι ζάντ που έχουν κοπεί αυτές οι πολύ ωραίες φιγούρες των λουλουδιών. Είναι ένα-ένα σκαλισμένο στο χέρι, δεν θα βρείτε ένα που να είναι το ίδιο με το άλλο. Έχουν όλα διαφορές γιατί το χέρι δεν μπορεί να επαναλάβει τον εαυτό του, όπως η φύση επίσης δεν μπορεί να επαναλάβει τον εαυτό της. Εδώ τα έχουμε συνδυάσει με αγάτες ρούμπι. Ταιριάζουν υπέροχα με αυτό το χρώμα το ροζ του πάγου. Αχάτες. Δίνουν εκείνο που πρέπει να δώσουν. Έχουμε στο εσωτερικό, αντί για τους θύμονες, ρούμπι αχάτι και επιχρυσωμένο με 14 καράτια χρυσό, ορυκτό αιματίτη. Ο ρούμπι αχάτι στο κέντρο είναι στα 3 χιλιοστά και έχουμε και 7 χιλιοστών, 7-8 χιλιοστών, ρούμπι αχάτες κοντά στο λοβό, οι οποίοι είναι ορυκτοί και αυτοί βεβαίως. Επιπλέον δίνουμε λάμψη με έξτρα αιματίτη ροντέλ και διαμανταρισμένο και επιχρυσωμένο. Κλείνουν στο λοβό με πύρο και πεταλουδίτσα και βεβαίως με μια πολύ ωραία μπύλια από την οποία ξεκινάει η σφαίρα, από την οποία ξεκινάει και αναπτύσσεται το σχέδιο. Όλα τα μέταλλα είναι ασήμι και είναι επιχρυσωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στα 250 ευρώ. Αυτά είναι όλα σμιλεμένα στο χέρι και είναι όλα γνήσια ζάτ σε απαλό ροζ του πάγου χρώμα. Λοιπόν, επιπλέον είναι δεμένα με ευγενή μέταλλα και έχουμε και ορυκτός αιματίτες επίχρυσους καθώς επίσης και ρούμπι αχάτες. Στρογγυλούς και διαμανταρισμένους. 40 ευρώ θα το πω, κυρίες και κύριοι, σε 93 καράτια. Ασήμια, ρούμπι αχάτες, αιματίτες, 93 καράτια βάρος. Έχουνε εδώ τα ζάντ από την Αφρική και εγώ θα σας πω 40 ευρώ μόνο, όπως το έκανα και με τα λευκά. Για 40 ευρώ μόνο. Έχουν μείνει κάποια λίγα λευκά. Αν έχετε υπόψη σας να πάρετε τέτοια σετ και θέλετε λευκό, θα έλεγα βιαστείτε το, γιατί δεν θα έχω σε λίγο. Και βεβαίως έχω και μία ποσότητα από το ροζ του πάγου για να σας διαθέσω. Λοιπόν, στα 40 ευρώ μόνο. Τόσο καιρό μιλάμε για μαλαχίτη και μαλαχίτη και σας είχα πει ότι μαλαχίτη δεν έβγαζα, γιατί ο μαλαχίτης που κυκλοφορεί στην αγορά είναι πάστα. Όπου δείτε μαλαχίτη θα ξέρετε ότι είναι πάστα ο μαλαχίτης. Και είναι έτσι φτιαγμένο ούτως ώστε να προσομοιάζει με το φυσικό πέτρωμα. Αλλά δεν είναι φυσικό πέτρωμα. Ο λόγος ήταν ποιος που έχει γεμίσει η αγορά με τεχνητό μαλαχίτη είναι ότι δεν μας έδωσαν τα ορυχεία τις ποσότητες που χρειαζόντουσαν. Να ξέρετε πως όταν εξαφανίζεται από την αγορά μία πέτρα, ένα είδος πέτρας, να ξέρετε ότι αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπήρξε η παραγωγή, δεν υπήρξε η εξόρυξη σε αρκετά καράτια. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως ακριβώς σας είχα πει, πως όταν έρθει στην κατοχή μου ορυκτός πραγματικός μαλαχίτης, εγώ θα τον φτιάξω αμέσως κόσμημα και θα σας τον παρουσιάσω. Ακριβώς αυτό το πράγμα έχω κάνει και εδώ. Ήρθε στην κατοχή μου ένα μικρό, αλλά να το πούμε και έτσι, ένα μικρό shipment, ένα μικρό φόρτο με μαλαχίτες. Είναι οι μαλαχίτες που βλέπετε εδώ. Είναι στρογγυλοί, είναι φασεταρισμένοι, διαμανταρισμένοι δηλαδή σε όλη την επιφάνεια. 3,65 χιλιοστά είναι αυτές οι πέτρες. 3,65 χιλιοστά. Και πρόκειται για μαλαχίτες οι οποίοι είναι ορυκτοί και είναι και 100% φυσικοί ως προς το χρώμα τους και ως προς την ποιότητά τους. Δεν έχουν καμία επεξεργασία βελιστοποίησης. Είναι οι φυσικές πέτρες όπως βγαίνουν ακριβώς από το ρηχείο. Ήρθε λοιπόν στην κατοχή μας ένας αριθμός μαλαχίτη, το κάναμε αμέσως κολλιέ και σας το παρουσιάζουμε. Μπορούμε με τις ίδιες πέτρες, αν θέλετε, δεν τα έχουμε έτοιμα, δεν θα τα γυρίσω εγώ αυτή την ώρα για να σας τα δείξω, αλλά μπορούμε, σας το λέω, πολύ εύκολα να κατασκευάσουμε. Επομένως, εάν έχετε αυτή την διάθεση, μπορείτε να συνεννοηθείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα σκουλαρίκια θα έχουν την αισθητική των Herkimer των σκουλαρικιών, αν θυμάστε, που είχαμε
βγάλει κολλιέ βραχιόλι σκουλαρίκια και είχαμε δώσει βραχιόλι σκουλαρίκια μαζί αυτή τη αισθητική. Θα είναι τα σκουλαρίκια πάρα πολύ ωραία. Σα είχαν αρέσει και εκείνα πάρα πολύ. Μα είχαν αρέσει και εμά, γι' αυτό τα κατασκευάσαμε άλλωστε και σα τα παρουσιάσαμε. Έχω γνήσιο λοιπόν μαλαχίτη από το Κονγκό με 4,5-5,5 βαθμός σκληρότητος στην κλίμακα μος. Να ξαναπώ άλλη μια φορά το διαμέτρημα. Είναι 3,65 μιλιμέτρα. 3,65 μιλιμέτρα. 45 εκατοστά είναι το μήκος του κοσμήματος. Ολοκληρώνεται με ασημένιο κούμπομα και αλυσίδα επιμήκυνσης που είναι στα 5 περίπου εκατοστά και τα οποία είναι και επιχρυσωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Ένα πολύ ωραίο κόσμημα, ένα υπέροχο κολιέ μαλαχίτης πράσινου χρώματος, γιατί έχουμε και το κόκκινο μαλαχίτη. Σας έχω δείξει όχι πολύ συχνά, γιατί δεν είναι και εύκολο να βρούμε κόκκινο μαλαχίτη, αλλά σας έχω δείξει και κοσμήματα και σκαλιστά κοσμήματα με κόκκινο μαλαχίτη, πάρα πολύ αξιόλογα. Αλλά και ο πράσινος μαλαχίτης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία πέτρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδανικά όμορφος. Λίθος είναι λίθος που τον γνωρίζουμε από την αρχαιότητα και τον χρησιμοποιούμε ευρύτατα στην κοσμηματοποίηση, αρκεί να τον έχουμε και αρκεί να είναι ορυκτός και να είναι 100% φυσικός, όπως είναι ο μαλαχίτης που έχουμε εδώ. Έχει όλες τις προϋποθέσεις και όλα τα νερά που έχουν οι πολύ καλοί φυσικοί μαλαχίτες και σας το προτείνω για μόνο 40 ευρώ. Είναι 65 καράτια το βάρος, κυρίες και κύριοι, 65 καράτια και έπρεπε να τον δώσω 220 ευρώ. Για 40 ευρώ από το Gem Palace σήμερα. Είμαστε στο κωδικό 5314Β, ένα εξαιρετικό κολιέ που επιτέλους βρήκαμε ορυκτό και γνήσιο χρωματικά μαλαχίτη από μαλαχίτη στα 65 καράτια, θα τον χαρίσω για 40 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Κανονικά, με τη σπανιότητα τώρα που έχει ο πραγματικά φυσικός μαλαχίτης, πρέπει να το δώσω πολύ ακριβό το κόσμο, σαν ιδιαίτερο και μοναδικό. Όμως, επιμένουμε να κάνουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις πάρα πολύ χαμηλές τιμές, ειδικότατες και μεγάλες προσφορές και θα πω 40 ευρώ μόνο. Θα προχωρήσω για να σας παρουσιάσω άλλο ένα κολιέ από τη χειροποίητη συλλογή μας, το οποίο και αυτό είναι μοναδικό. Έχω κρατήσει ένα, έχουμε εξάγει πάρα πολλά αυτού του τύπου κολιέ, όμως για την εκπομπή του Gem Palace έχω κρατήσει ένα. Πραγματικά θα ήταν κρίμα να φύγει αυτό το σχέδιο, γιατί δεν έχουμε πλέον και τα υλικά όλα για να το ξαναδημιουργήσουμε και να μην το έχω παρουσιάσει έστω και για ένα κολιέ. Αυτά, ξέρετε, είναι κολιέ τα οποία έχουν μοναδικούς χρωματικούς συνδυασμούς, αλλά εκτός από τους μοναδικούς χρωματικούς συνδυασμούς έχουν και καταπληκτικά σχέδια τα οποία δεν τα βλέπουμε στην ελληνική αγορά. Εδώ έχουμε ολόλευκα κοράλια στα 16 χιλιοστά. Έχουμε red jasper, κόκκινο ESP, σε δύο διαμετρήματα, 10,5 χιλιοστά και 12,5 χιλιοστά η μεγαλύτερη. Βλέπετε ότι η ανάπτυξη σχεδίου του κολιέ είναι τεκραντέ. Επίσης έχουμε αιματίτες ολοστρόγγυλους, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και επιχρυσωμένοι, σε τρία διαφορετικά διαμετρήματα. Έχουμε στα 10 χιλιοστά, έχουμε στα 6 χιλιοστά και έχουμε και στα 4 χιλιοστά, τα οποία τα βλέπουμε καθώς ολοκληρώνεται προς το κούμπομα το σχέδιο. Τα κουμπώματά μας, έστω και αν εγώ παραλείψω να τα πω, καθώς επίσης και οι αλυσίδες επιμήκυνσης, είναι πάντα ασημένια και επιχρυσωμένα, είτε με λευκό είτε με κίτρινο χρυσό. Στα 14 καράτια. Επιλέγουμε τα 14 καράτια διότι είναι πιο σκληρά τα κράματα και βεβαίως είναι πολύ μεγαλύτερη αντοχή στα επιχρυσώματα. Εμείς κάνουμε και διπλά επιχρυσώματα, επομένως καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ ανθεκτικά. Εδώ το σχέδιο είναι μοναδικό. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης έχουμε χαολίτη, ο οποίος είναι στο χρώμα το άιβορι και είναι ακόμα πιο σπάνιος από τον γαλάζιο χαολίτη που μοιάζει με το τυρκουάζ. Και έχει και εκείνα τα πολύ ωραία, πολύ διακριτικά νερά στο καφέ ολέ και στις διάφορες αυτές αποχρώσεις που κάνουν τις πέτρες ακαταμάχητες. Οι πέτρες που σας λέω είναι οι πιο μικρές πέτρες, μοιάζουν με κοράλια, δεν είναι κοράλια. Είναι χαολίτες, ορυκτοί και γνήσιοι, στο χρώμα του ελεφαντόδοτου, άιβορι, και είναι στα 11 χιλιοστά. Έχω λοιπόν και αιματίτες, οι οποίοι είναι ολοστρόγγυλοι και επιχρυσωμένοι. Και να κάνουμε τη σύνοψη. Εδώ έχουμε λοιπόν κόκκινο ESP. Είναι οι πέτρες οι κόκκινες αυτές καταπληκτικές με τα νερά τα μοναδικά. Έχουμε χαολίτες
σε χρώμα αϊβορή ελεφαντόδοντου και έχουμε και κοράλια καταπληκτικά στα 16 χιλιόστα. Όλα αυτά τώρα τα διανθίζουμε με εξαιρετικό τρόπο με αιματίτες στρογγυλούς και λίους επιχρυσωμένους στα 14 καράτια. 45 εκατοστά περίπου είναι το μήκος του κολιέ. Έχω ένα, σας το είπα από την αρχή, ένα ξέκλεψα για να βγάλω για το τζεμπάλας. 16 χιλιοστά, όπως είπα, είναι τα κοράλια. 45 εκατοστά, 5 εκατοστά αλυσίδα επιμήκυνσης και κούμπομα και αυτά όλα ασημένια και επιχρυσωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Το βάρος του κοσμήματος είναι 338 καράτια. 338 καράτια από υπέροχες πέτρες, από τις οποίες τα κοράλια είναι πολύτιμη λίθη, όλα τα άλλα είναι ακριβή ή μη πολύτιμη λίθη. Οι χαολίτες, οι άιβοροι ειδικότερα, είναι ακόμα πιο ακριβή ή μη πολύτιμη λίθη λόγω της σπανιότητάς τους. Και 338 ολόκληρα καράτια. Το κόσμημα, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να το πω, γύρω στα 500 ευρώ. Και για την πρωτοτυπία του, το design, ξέρετε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 338 καράτια, λοιπόν, φίλες και φίλοι, από 500 ευρώ, 100 ευρώ μόνο, θα δοθεί το κόσμημα και είναι ένα, όπως καταλαβαίνετε, μία από εσάς. Μία στα 11 εκατομμύρια θα φορέσει ένα τέτοιο κόσμημα, ένα τόσο όμορφο κολιέ. Όλες οι πέτρες ορυκτές και όλες οι πέτρες 100% φυσικές. Δεν υπάρχει πέτρα που να έχει υποστεί επεξεργασία βελτιστοποίησης. Εκτός από τον αιματίτη που το φυσικό του χρώμα είναι το σκούρο, σχεδόν μαύρο του γραφίτη, τον οποίο έχουμε επιχρυσώσει. Στα 100 ευρώ σας το χαρίζω λοιπόν. Κωδικός 5606α. Με δαχτυλίδι θα συνεχίσω τώρα, αλλά πριν αρχίσω να κάνω την περιγραφή του κοσμήματος, θέλω να παρατηρήσετε όλοι το διπλό γερό καστόνι που συγκρατεί τον κεντρικό λίθο, ο οποίος είναι one of a kind, ο οποίος είναι ένα αριστούργημα. Λοιπόν, μετά θέλω να παρατηρήσετε ότι δεξιά και αριστερά από το λίθο και στο καστόνι, αλλά και περιμετρικά του καστονιού, δεν είναι τα ίδια σχέδια. Δεν επαναλαμβάνεται δεξιά το σχέδιο που έχω αριστερά, όπως συνήθως συμβαίνει με την κατασκευή κοσμημάτων. Συνήθως, ό,τι σχέδιο έχουμε δεξιά, το επαναλαμβάνουμε και αριστερά. Εδώ αυτό δεν ισχύει. Άλλο είναι το δεξί σχέδιο, άλλο είναι το αριστερό σχέδιο. Αυτό κάνει το κόσμημα από μόνο του μοναδικό. Στη συνέχεια θέλω να παρατηρήσετε στη μία πλευρά του τις υπέροχες συνθέσεις με φύλλα και μικρούς αμέθιστους που έχουμε. Στην άλλη πλευρά του θέλω να παρατηρήσετε μια θεϊκή πεταλούδα και τον πολύ ωραίο τρόπο τεχνικά που έχει δημιουργηθεί, καθώς επίσης και τους μικρούς αμέθιστους τους υπέροχους με τους οποίους είναι διακοσμημένοι. Θέλω να παρατηρήσετε τα φυλώματα από τη μία πλευρά του καστονιού και τη λιτότητα με την τεχνοτροπία από την άλλη πάνω και κάτω από το καστόνι. Η μία πλευρά δηλαδή έχει εξαίσια, εξαίρετα δημιουργημένα, λεπτοδουλεμένα φυλώματα και η άλλη πλευρά έχει την απόλυτη λιτότητα με μοναδικό στολίδι, την τεχνοτροπία με την οποία έχουμε δημιουργήσει το μέταλλο. Την ομορφιά που έχει το μέταλλο. Λοιπόν, εδώ έχω μεγάλες διαστάσεις επίσης, 3 εκατοστά το ύψος, 2 εκατοστά το πλάτος. Έχω ασίμι, έχω ρόδιο, έχω κίτρινο χρυσάφι στα 14 καράτια. Το ρόδιο βέβαια είναι ακριβότερο από το χρυσό, το ξέρετε, ακόμα εξακολουθεί να είναι ακριβότερο από το χρυσό. Κρατιέται και σταθερά ψηλά για τιμή ασφαλείας. Μη μας κάνει κανένα αστείο, πηγενέλα και καταστραφούν άνθρωποι που το διαθέτουν. Γι' αυτό κρατάμε εμείς, όχι εκείνοι οι οποίοι το πουλάνε, πολύ σταθερά τιμές ασφαλείας, υψηλές. Λοιπόν, εδώ έχω περιμετρικά 17 αμέθιστους, οι οποίοι είναι στρογγυλοί πολυεδρικοί στα 7 εκατοστά καρατιού ο καθένας και είναι ορυκτοί και είναι 100% φυσικοί και είναι υπέροχες πολύτιμες πέτρες με προέλευση την Αφρική. Με διαφάνειες από IF έως SI1, ορυκτοί και 100% φυσικοί με βαθμό σκληρότητος 7 στην κλίμακα μου. Θα έρθω πάρα πολύ γρήγορα στο κεντρικό λίθο. Ο κεντρικός λίθος είναι ένα πανόραμα, είναι ένα αριστούργημα. Είναι ένα υπέροχο φυσικό quartz. Το χρώμα του είναι του καλύτερου μπριλαντιού. Ξέρετε ότι τα πολύ καλά μπριλιάν έχουν χρώμα λευκό, ολόλευκο, μεταλλιζέ όμως. Έχουν χρώμα που μας θυμίζει λίγο το ατσάλι. Μας θυμίζουν και οι λάμψεις τους το ατσάλι. Είναι κοφτερές και πάρα πολύ έντονες. Είναι σαν να μας καίνε οι λάμψεις που βγάζουν αυτά τα πολύ πολύ καλά μπριλιάν. Δεν είναι όλα τα μπριλιάν ίδια, έστω και αν έχουν την ίδια διαφάνεια καθαρότητα ή το ίδιο χρώμα. Εγώ σας εξηγώ πως είναι η καλύτερη ποιότητα τώρα εδώ. Τι χαρακτηριστικό οπτικό από άποψη χρώματος πρέπει να έχει. Εδώ λοιπόν έχω ένα quartz που έχει ακριβώς την ίδια μεταλλιζέ όψη. Είναι ολόλευκο,
ολόλευκο, είναι 35 καράτια και 13 εκατοστά του καρακιού, αν είναι δυνατόν. Είναι IF η διαφάνεια καθαρότητά του, πάλι αν είναι δυνατόν να βρεθεί μια τέτοια πέτρα. Να βρεθεί μια τέτοια πέτρα με αυτό το χρώμα, το ολόλευκο, το μεταλλικό, να βρεθεί μια τέτοια πέτρα να είναι IF η διαφάνεια καθαρότητά της και να έχει δείκτη διάθλασης τόσο υψηλό που να θυμίζει ένα κολοσσιαίο, ένα τεράστιο μπριγιάν. Η κοπή είναι concave, κυρίες και κύριοι. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές για την concave κοπή. Η concave κοπή έχει τέτοια διάταξη και πολυπλοκότητα εδρών που όταν οι συμμετρίες της, γιατί οι συμμετρίες κοπές είναι το α και το ω, να ξέρετε, οι συμμετρίες. Από εκεί τη χαρακτηρίζουμε μία κοπή, από κακή έως excellent, από τις συμμετρίες. Και από τον αριθμό των εδρών βέβαια, αλλά όταν έχουμε μία κοπή, κάθε κοπή έχει συγκεκριμένο, εκτός αν είναι πάνση, συγκεκριμένο αριθμό εδρών. Από εκεί πέρα, εκείνο που χαρακτηρίζει και της δίνει τους βαθμούς τελειότητας, είναι η συμμετρία αυτών των εδρών. Εδώ λοιπόν έχω την απόλυτη συμμετρία, εδώ είμαστε excellent. Και concave κοπή. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μεγιστοποίηση στο 100% όλες τις οπτικές δυνατότητες αυτού του καταπληκτικού λίθου. Είναι ένα δαχτυλίδι των 1.900 ευρώ. Γιατί η κεντρική πέτρα δεν βρίσκεται. Αγαπητές μου και αγαπητοί μου, η κεντρική πέτρα δεν βρίσκεται. Δεν έχετε δει στη ζωή σας τέτοια πέτρα. Εμείς έχουμε στην κατοχή μας κάποιες ακόμα, 3-4 πρέπει να είναι. Θα τις φτιάξουμε δαχτυλίδια, θα τις δείξουμε. Αλλά ούτε εμείς είχαμε δει στη ζωή μας τέτοιες πέτρες. Αυτός είναι ο μαγικός ο κόσμος των πολύτιμων λίθων. Δεν σταματάει ποτέ να μας εκπλήσει. Δεν σταματάει ποτέ να μας δίνει το καινούριο. Γι' αυτό έχουμε κολλήσει κι εμείς. Γι' αυτό αγαπάμε τόσο πολύ. Γιατί ποτέ δεν έχουμε πέσει σε ρουτίνα. Ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ξέρετε τι αδρεναλίνη είναι αυτό για κάποιον που αγαπάει κιόλας το αντικείμενο. Λοιπόν, πρόκειται για μοναδικές πέτρες, είναι τεράστιες όλες. Οι πιο πολλές είναι κοπή concave κομμένες. Θα διαθέσω, κάνω δαχτυλίδια, ήδη έχω στο εργαστήριο και κατασκευάζονται. Θα σας τα δώσω σε πολύ καλή τιμή, όμως όση κρίση και αν περνάμε αυτή τη στιγμή, δεν δύναμαι να το δώσω το συγκεκριμένο λιγότερο από 250 ευρώ. Θα σκεφτείτε ότι η τιμή του είναι 1.900 ακατέβατα. Γιατί εδώ συνδυάζουμε την άψογη ποιότητα, την απόλυτη σπανιότητα και την απόλυτη ομορφιά. Και όλα αυτά τα έχουμε συνδυάσει με μια δουλειά θεϊκή. Δεν γίνεται να είναι κάτω από 1.900 ευρώ. Επομένως, όση καλή θέληση και να έχω το συγκεκριμένο κόσμημα, λόγω αυτών των ιδιωτήτων του, δεν μπορώ να το διαθέσω κάτω από 250 ευρώ. Θα το ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά. Ξέρω ότι μιλάμε τώρα για εκατοστάρικα και σας δίνω κοσμήματα πολύ ακριβά για λίγα, πολύ λίγα χρήματα. Αναλογίζομαι και αναγνωρίζω τις δύσκολες στιγμές που περνάει όλος ο κόσμος, όμως είναι τέτοια η ποιότητα του κοσμήματος, όπως και κάποια άλλα που θα βγάλω σε άλλες εκπομπές, που δεν γίνεται. Άλλωστε, που δεν μπορώ να κάνω τίποτα μα τίποτα καλύτερο, ούτε μισό ευρώ. Άλλωστε, αρκετές από εσάς με παίρνετε τηλέφωνο και μου ζητείτε να βγάλω exceptional κοσμήματα. Όλα μου τα κοσμήματα είναι exceptional, απλά μου ζητάτε και κάτι πιο, ακόμα πιο σπάνιο και κάτι ακόμα πιο ακριβό στην πραγματική του τιμή. Εννοείται δεν το δίνω 1.900 ευρώ, αλλά τα 250 είναι απαραίτητα αν θέλετε να αποκτήσετε αυτό το αριστούργημα. Είμαι στο κωδικό 5606α, δικό σας για 250 ευρώ μόνο. Κυρίες και κύριοι, θα έρθω στον κωδικό 5422β για να παρουσιάσω κόσμημα χειροποίητο, το οποίο προέρχεται από τη συλλογή μας του Gem Palace με τα χειροποίητα κοσμήματα και δεν είναι κόσμημα ούτε κοκτέιλ, ούτε απογευματινό, ούτε σπορ. Είναι ένα κόσμημα που παίρνει τη χρειά του από το χώρο, από τον τρόπο και από την ώρα που θα επιλέξουμε να το φορέσουμε. Επομένως, τι εννοώ, μπορεί να φορεθεί από το πρωί και να συνοδεύει τζιν εμφάνιση και πουκάμισο ή μπλουζάκι, αλλά μπορεί να φορεθεί και απόγευμα, μπορεί να φορεθεί και μια καλοκαιρινή βραδιά, ιδιαιτέρως επίσημη και βεβαίως αργά. Μπορεί να φορεθεί από όλες τις φίλες που έχουμε, ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά μπορεί να φορεθεί και 12 μήνες το χρόνο. Εδώ έχω ένα περιδέριο εκπληκτικό, δουλεμένο όλο στο χέρι, όπου είναι γεμάτο Aqua Jade, απατίτες παραΐμπα και τουρμαλίνες. Επίσης, στο σχέδιό του βλέπουμε και αιματίτες επίχρυσους, οι οποίοι είναι μπριγιανταρισμένοι, ροντέλ σε όλη την επιφάνεια και επιχρυσωμένους με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Ολοκληρώνεται σε 45 εκατοστά και έχουμε επίσης 5 εκατοστά λυσίδα επιμήκυνσης, η οποία τελειώνει με μία διαμανταρισμένη ροζ τουρμαλίνη, διαμανταρισμένη και στρογγυλή. Να πω ευθύς εξ αρχής ότι οι λίθοι είναι όλοι ορυκτοί
και είναι 100% φυσική. Επίσης να πω ότι το κεντρικό σχέδιο έχει μήκος 10 εκατοστά και το ύψος του στο πιο ψηλό σημείο είναι 3,5 εκατοστά. Το βάρος είναι 138 καράτια. Και θα ξεκινήσω από τον κεντρικό σχεδιασμό, όπου βλέπετε πως είναι ιδιαίτερα κομψά και εντυπωσιακά όμως ταυτόχρονα. Η καλαισθησία και η πρωτοτυπία είναι τα δύο πράγματα που χαρακτηρίζουν όλα τα κοσμήματα του Gem Palace και βεβαίως και τα χειροποίητα. Εδώ στο κεντρικό σχεδιασμό βλέπουμε σε σχήμα πουάρ, εδώ μάλιστα είναι και μπριολέ, διότι είναι τριών διαστάσεων και είναι και διαμανταρισμένα σε όλη του την επιφάνεια, 12,5 χιλιοστών, εξαιρετικά άκουα ζάντ. Άκουα ζάντ λέγεται το ζάντ το οποίο φέρει το χρώμα του νερού της θάλασσας ή άλλοι όπως το λένε της άκουα μαρίνος, τα οποία συνδυάζονται και παίρνουν την τελική τους μορφή από δύο ροζ τουρμαλίνες κατά περίπτωση και τα άλλα από μία ροζ τουρμαλίνη, οι οποίες είναι στα 3 χιλιοστά με 4, είναι στρογγυλές με ωραία διαφάνεια όπως και όλες οι πέτρες εδώ. Έχουμε translucent διαφάνεια σε όλους τους λίθους και τους πολύτιμους και τους μη πολύτιμους και είναι ορυκτές βέβαια και 100% φυσικές. Οι ροζ τουρμαλίνες είναι αυτά που λέμε ρουμπελίτες. Στο κέντρο βλέπουμε γαλαζοπράσινα πέτρα, στρογγυλή, η οποία είναι παραΐμπα απατήτης, ο οποίος είναι ορυκτός και 100% φυσικός κι αυτός και έχει το χρώμα του πανάκριβο το παραΐμπα. Λοιπόν, εδώ έχω παραΐμπα απατήτες, κυρίες και κύριοι, ορυκτούς φυσικούς, οι οποίοι είναι και αυτοί στα 3 mm και με τις τουρμαλίνες, το Aqua Zad και τους απατήτες ολοκληρώνεται ο κεντρικός σχεδιασμός και στη βάση του σχεδίου ότι έχουμε στρογγυλές και λίες, υπέροχες πέτρες στα 6,5 χιλιοστά από Aqua Zad επίσης. Το υπόλοιπο σχέδιο του κολιέ εξελίσσεται και ολοκληρώνεται με παραΐμπα απατήτες δεξιά και αριστερά πριν το κούμπομά του και μία ωραία ροζ τουρμαλίνη, ρουμπελίτη δηλαδή, το τέλος της αλυσίδας προέκτασης. Όπως είπα, 138 καράτια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 400 ευρώ είναι μία τιμή η οποία είναι πάρα πολύ δίκαιη για να δοθεί ευρωκόσμημα. 100 ευρώ θα πει το Gem Palace. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι το κούμπομα με το οποίο ολοκληρώνουμε και η αλυσίδα επιμήκυνσης είναι επίσης ασημένια και επιβρυσωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Το κόσμημα είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν θα μπορέσω να βγάλω παρά μόνο πολύ μετρημένα τέτοια κολιέ, διότι δυσκολεύομαι γενικότερα σε αυτές τις πέτρες. Λοιπόν, εδώ για 100 ευρώ, κυρίες και κύριοι, η τιμή είναι μοναδικά χαμηλή. Το κόσμο είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι ιδιαίτερο καλέσθητο και μπορεί να γίνει δικό σας για την ελάχιστη τιμή των 100 ευρώ μόνο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, έχω μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση κοσμήματος. Φυσικά είναι χειροποίητο κόσμημα. Προέρχεται από τη συλλογή μας με τα μονόπετρα κοσμήματα που βασίζουν τη συλλογιστική τους και την ύπαρξή τους στις πολύ ενδιαφέρουσες και μοναδικές κεντρικές πέτρες, τις περισσότερες φορές και πολύ εντυπωσιακές, όπως εδώ άλλωστε. Είναι δεμένο με ασίμι, με ρόδιο, πανάκριβο μέταλλο ευγενές και χρυσό στα 14 καράτια και δίνουμε και διπλό επιχρύσωμα. Θέλω να παρατηρήσετε το σχεδιασμό ότι η τέχνη μας έχει αρχίσει και παίρνει άλλη μορφή ως προς την αισθητική της. Κρατάμε βεβαίως και όλες μας παλιές τεχνοτροπίες, αλλά η τέχνη είναι ζωντανή. Διότι οι καλλιτέχνες παράγουν και προάγουν την τέχνη, οι οποίοι είναι ένδια όντα. Επομένως και η τέχνη είναι κάτι ζωντανό και εξελισσόμενο διαρκώς. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς σημαίνει και σε εμάς. Εδώ λοιπόν έχουμε σπήρες, έχουμε υπέροχο σχέδιο και πάνω στο σχέδιο έχουμε, σαν να λέμε, δύο δαχτυλίδια. Έχουμε δημιουργήσει το κάτω και πάνω στο δαχτυλίδι έχουμε φτιάξει ένα πολύ ιδιαίτερο καστόνι ικανό να κρατάει τεράστια πέτρα. Δεξιά και αριστερά βλέπετε ότι έχουμε 3 και 3 6 πέτρες, από τις οποίες οι 4 είναι αλμανδίνες γρανάτες, ένα καράτι η κάθε μία, οι οποίες έχουν σχήμα και κοπή πουάρ και οι αλμανδίνες, να πω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη ποικιλία γρανάτη που μέσα από το σώμα της μας δίνει φωτιές και λάμψεις που μοιάζουν πάρα πολύ με αυτές του πυρωμένου κάρβουνου. Αλμανδίνες λοιπόν υπέροχες, ορυκτές και 100% ψυχές, ένα καράτι κάθε μία, IFBDS1, διαφάνεια καθαρότητα, σχήμα κοπή πουάρ, συνολικά 4. Και έχω και 2 ροδολίτες γρανάτες με σχήμα και κοπή οβάλ από τη Βραζιλία, οι αλμανδίνες και οι ροδολίτες, καθώς επίσης και όλες οι πέτρες που ανήκουν στην οικογένεια του γρανάτη, έχουν βαθμό σκληρότητας 7 στην κλίμακα μος. Λοιπόν, έχουμε και 2 ροδολίτες γρανάτες, οι οποίοι εδώ στην προκειμένη περίπτωση
περίπτωση έχουν το μοβ ροζ το χρώμα και μας δίνουν μοβ ροζ ανοιχτότερες φωτιές, ανοιχτότερες λάμψεις και είναι ένα πανόραμα. Και οι αλμανδίνες είναι αριστούργημα και οι ροδολίτες όμως είναι αριστούργημα. Εδώ έχω δύο με σχήμα και κοπή οβάλ από τη Βραζιλία με IFVDS1 διαφάνεια καθαρότητα, οι οποίοι είναι ορυκτοί και είναι και 100% φυσικοί. Και έχουν του ράσμπερι το χρώμα. Είναι μοβ ροζ το χρώμα τους, με πιο ανοιχτές και πολύ έντονες ζωντανές μοβ ροζ ραντάβιες. Λάμψεις δηλαδή εκπληκτικές εδώ. Και στις αλμανδίνες και στους ροδολίτες. Και θα περάσω στο κεντρικό λίθο, ο οποίος είναι quartz, επίσης από τη Βραζιλία, που είναι ορυκτό, που είναι 100% φυσικό, το χρώμα του είναι ολόλευκο και είναι F, που η διαφάνεια καθαρότητά του είναι IFVDS1, ό,τι καλύτερο δηλαδή, που η κοπή του είναι fancy, διότι είναι ο συνδυασμός δύο κοπών, της Emerald Step Cut, αλλά και fancy στον κόνο του, οπότε έχουμε Emerald Fancy κοπή. Είναι κοπές και σχήματα τα οποία σπανίως παρουσιάζονται. Αυτές οι κοπές δεν βρίσκονται, δεν υπάρχουν και αν υπάρξουν, οι fancy κοπές είναι πολύ πιο ακριβές και ανάλογα με την πολυπλοκότητά τους και την τελειότητά τους παίρνουν και την τιμή τους. Εδώ έχω ένα υπέροχο λοιπόν Emerald Fancy πέτρωμα κομμένο που μας δίνει την αίσθηση του εξωπραγματικού. Είναι τόσο όμορφο που θυμίζει εξωπραγματικό κάτι η ομορφιά του. Είναι και μεγάλο ταυτόχρονα, είναι 32 καράτια και 8 εκατοστά του καρατιού. Οι διαστάσεις του λίθου είναι 31 επί 15 mm και οι διαστάσεις του δακτυλιδιού είναι 34 επί 25 mm όλου του δακτυλιδιού. Πρόκειται για ένα πολύ εντυπωσιακό κόσμημα, κυρίες και κύριοι, του οποίου οι λίθοι είναι όλοι ορυκτοί και 100% φυσικοί. 1350 ευρώ είναι η τιμή του κοσμήματος, 290 ευρώ είναι η πρότασή μου και είναι χάρισμα, κυρίες και κύριοι, 290 ευρώ. Λοιπόν, χαρίζω 290 ευρώ. Και να συνεχίσουμε να δούμε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια. Σκουλαρίκια κρεμαστά, πάρα πολύ πλούσια, γεμάτα από γνήσια peridots, από τουρμαλίνες και από χρωμοδιοψίδιους Ρωσίας. Έχουμε ασήμι και λευκό χρυσό στα 14 καράτια. Είμαστε στο κωδικό 5349α και πήρω με πεταλουδίτσα για κούμπομα στα σκουλαρίκια. Οι διαστάσεις είναι 3,6 εκατοστά το ύψος και 1,6 το πλάτος. Και εδώ έχουμε 22 peridots από 1,5 καράτι το καθένα, τα οποία προέρχονται από Πακιστάν, με βαθμό σκληρότητας 7,5 στην κλίμακα Μος. Είναι IFVDS1, η διαφάνεια καθαρότητά τους. Και βεβαίως έχουν σχήμα όπως βλέπετε και κοπή οβάλ. Έχουμε δύο τουρμαλίνες που είναι 20 εκατοστά του καρατιού η καθεμία, στρογγυλή πολυεδρική, από την Αφρική. Έχω άλλες δύο τουρμαλίνες οι οποίες είναι 30 εκατοστά του καρατιού η καθεμία, στρογγυλές πολυεδρικές επίσης από την Αφρική. Η μένη είναι πορτοκαλί, οι άλλες είναι ράσμπερι το χρώμα τους, δηλαδή είναι μοβ ροζ έντονο το χρώμα τους, και ανάμεσα σε κόκκινο μοβ και ροζ θα το έλεγα, και είναι 30 εκατοστά του καρατιού η καθεμία. Είναι όλες IFVDS1 με προέλευση Αφρική, ορυκτές και 100% φυσικές υπέροχες πέτρες, και θα ολοκληρώσω την περιγραφή με τους 16 χρωμοδιοψίδιους Ρωσίας, οι οποίοι είναι στρογγυλοί και πολυεδρικοί με 5 εκατοστά του καρατιού ο καθένας. IFVDS1 επίσης είναι ορυκτή, είναι 100% φυσική με βαθμό σκληρότητος 5-5,5 στην κλίμακα Μος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο η περιγραφή των κοσμημάτων. Πρόκειται για ένα ζευγάρι σκουλαρίκια μοναδικά στην ομορφιά τους, μοναδικά στους συνδυασμούς χρωματικούς. Είναι ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που μπορεί να φορεθεί από όλες τις ηλικίες που μας βλέπετε με πολύ πολύ μεγάλη άνεση. Μπορεί να συνοδεύσει από την πρωινή μέχρι και την πολύ επίσημη εμφάνισή σας, διότι έχουν αυτό το σχεδιασμό, έχουν εξαιρετικές πέτρες οι οποίες είναι σε πρώτες ποιότητες. Εγώ τολμάω να λέω διαφάνεια καθαρότητα στα κοσμήματά μου, στις πέτρες με τις οποίες δίνω τα κοσμήματά μου, και επίσης τολμάω να λέω ότι τα χρώματά τους είναι 100% φυσικά, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, μαζί με τη διαφάνεια καθαρότητα και μαζί με την κοπή και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ έχω να κάνω και καταπληκτική προσφορά. Καταρχήν ξεκινάμε από τα 950 ευρώ που αρχικά είχε το κόσμημα και θα καταλήξω στα 165 ευρώ που έχω υπόψη μου να το κάνω δώρο. Από 950 ευρώ που πολύ ορθώς είχε το κόσμημα και
ήταν μια συμπαθητικότατη τιμή, γιατί έχω πρώτης ποιότητας πέτρες και πάρα πολλές. Φανταστείτε 22 πέριντος Πακιστάν, 1,5 καράτη το καθένα. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε τις αξίες του κοσμήματος όταν ακούμε αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτά τα βάρη. Λοιπόν, 165 ευρώ για ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, τα οποία έχουν υπέρκομψο σχεδιασμό, αλλά αποπνέουν καλό γούστο και πλούτο. Εδώ λοιπόν 53-49α η ποιότητα σε όλο της το μεγαλείο και 165 ευρώ μόνο. Στο κωδικό 5536β θα προτείνω πεντάπετρο σειρέ, κυρίες και κύριοι, που όμως είναι πολύ ιδιαίτερα τα μπριγιάν του. Βεβαίως έχω μπριγιάν και είναι πολύ ιδιαίτερα τα μπριγιάν του. Είναι δεμένο με ασήμι και λευκό χρυσό, εννοείται ότι μπορούμε να το κάνουμε και ολόχρυσο στα καράτια που επιθυμείτε, αλλά και στο χρώμα που επιθυμείτε, αλλά εγώ επιμένω και προτείνω το λευκό το χρώμα εδώ, στο χρυσό. Εδώ έχω ασήμι γιατί θέλω να δώσω αυτές τις και να τις δώσω ιδιαιτέρως χαμηλή τιμή, μια και είναι από τις πιο σπάνιες και πιο σπουδαίες πέτρες μπριγιάν που μπορώ να σας προτείνω, και ίσως όχι από τις πιο, ή πιο, διότι όπως ξέρετε τα μοβ, τα ροζ, τα κόκκινα μπριγιάν είναι οι πιο ακριβώς πέτρες του κόσμου. Εγώ την κόκκινη βύριλο συγκρίνω με τα κόκκινα μπριγιάν και καμιά φορά κερδίζει σε ομορφιά η κόκκινη βύριλος. Ωστόσο η αλήθεια παραμένει μία και μοναδική, ότι αυτά τα μπριγιάν είναι και πολύ σπάνια να βρεθούν, αλλά είναι και πάρα πολύ ακριβά όταν συμβεί αυτό. Εδώ λοιπόν έχω την πολύ ιδιαίτερη περίπτωση του ροζ μπριάν, που έχει και μία ελαφρά γριά μοβ, όμως το μπριάν είναι ροζ. Ανήκει στην κατηγορία των ροζ μπριάν και έχω 5 και θα δώσω μόνο ένα δαχτυλίδι. Είναι 15 εκατοστά του καρατιού συνολικά το βάρος. Είναι στρογγυλά πολύ υδρικά. Προσέξτε, δεν είναι ακτινοβολημένα. Εδώ έχω φυσικά ροζ μπριάν. Το χρώμα αυτό είναι 100% φυσικό. Δεν έχει υποστεί την παραμικρή επεξεργασία κανένας από αυτούς τους υπέροχους πολύτιμους λίθους. Είναι ορυκτά λοιπόν, είναι 100% φυσικά, προέρχονται από Κεντρική Αφρική, είναι από τις πιο σπάνιες περιπτώσεις χρωματικά σε διαμάντι, σε μπριγιάν. Το μπριγιάν το λέμε από την κοπή του, κοπή μπριγιάν. Είναι απόλυτα φυσικά λοιπόν, με βαθμό σκληρότητος 10 στην κλίμακα μος, με μια εξαιρετική διαφάνεια καθαρότητα που είναι το VS1-2, και είναι, κυρίες και κύριοι, σε διαμέτρημα η κάθε μία από αυτές τις υπερπολίτιμες πέτρες 2 mm. Τώρα αν θα έπρεπε να κάνω μία εκτίμηση, να πω αυτό το χρώμα το φυσικό στο καράτι πόσο μπορούμε να το κοστολογήσουμε, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τις 400 περίπου χιλιάδες το καράτι. Τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κωδικό 5536β, εγώ τι έχω? Έχω φυσικά 100% γνήσια με βαθμό σκληρότητος 10 από Κεντρική Αφρική, ροζ μπριγιάν, που είναι 15 εκατοστά του καρατιού το βάρος τους, και είναι μεγάλο βάρος όταν μιλάμε για ροζ μπριγιάν. Και είπαμε, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε λιγότερο, να κοστολογούμε αυτές τις πολύτιμες πέτρες, γιατί είναι εξαιρετικά σπάνιο να τις βρούμε φυσικές. Επίσης, εξαιρετικά σπάνιο είναι να βρούμε και μπριγιάν με προδιάθεση να γίνουν ροζ, έτσι. Αλλά δεν το συζητάω αυτό καθόλου, γιατί εδώ έχω την περίπτωση του 100% φυσικού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα το δώσω ανεκτίμητο, γιατί δεν υπάρχουν ροζ μπριγιάν. Εγώ έχω κάποια που είναι λίγο πιο απαλά ακόμα και δεν θα τα διαθέσω μέσα από την εκπομπή του Τζεμπάλας, γιατί δεν μπορώ να τα διαθέσω σε οικονομικές τιμές αυτά. Όμως, ένα θα το δώσω και χαλάλι με όλη μου την καρδιά και θα το πω 200 ευρώ. Όμως η αξία του, η πραγματική, είναι ανεκτίμητη. Όταν έχεις ροζ μπριγιάν και έχεις μπροστά σου το συλλέκτη και αυτό το μπριγιάν είναι 100% φυσικό, το δίνεις όσα χρήματα εκείνος έχει τη διάθεση να δώσει για να το αποκτήσει. Ξεφεύγουμε από τις νόρμες, τους κανόνες, τους διεθνείς, όταν έχουμε τόσο σπάνιες πέτρες μπροστά μας. Γι' αυτό θα το πω ανεκτίμητο, όχι για κανένα άλλο λόγο. Τώρα εδώ εγώ για το Τζεμπάλας, για αυτές τις τηλεοπτικές εκπομπές που έχουν χαλάσει κόσμο, είναι καθαρά διαφημιστικές εκπομπές και φτάσαμε να δίνουμε και 15 εκατοστά του καρατιού γνήσια ροζ μπριγιάν 200 ευρώ. Δεν ξέρω ποια θα προλάβει, όποια προλάβει χαλάλι της πάντως, για 200 ευρώ 15 εκατοστά του καρατιού ροζ φυσικά γνήσια μπριγιάν.
Εδώ θα δώσω διπλό βραχιόλι, κυρίες και κύριοι. Το βραχιόλι είναι φαρδί, είναι διπλό, είναι γεμάτο ολόλευκα τοπάζια Βραζιλίας και είναι γεμάτο καταπληκτικούς κιανίτες από το Νεπάλ. Το μπλε με το λευκό είναι ένας συνδυασμός διαχρονικός. Είναι συνδυασμός βεβαίως που παραπέμπει σε πάρα πολύ ακριβά κοσμήματα. Από τα πιο ακριβά κοσμήματα στην ιστορία της κοσμηματοποίησης έχουν φτιαχτεί με μπλε και λευκές πέτρες. Έχουμε δέσει με ασίμι και λευκό χρυσό στα 14 καράτια. Και έχουμε διακοσμήσει με 22 κιανίτες προερχόμενους από Νεπάλ. 5 με 7 πληρώτη στην κλίμακα Μος. Είναι οι κιανίτες από τις πιο περίεργες και από τις πιο ωραίες στα μπλε τους χρώματα πέτρες που μπορούμε εκτός από τα μπλε ζαφύρια, τα καλά, να έχουμε στην κατοχή μας. Οι ολίτες, κιανίτες και ζαφύρια, αυτές είναι οι ωραιότερες πέτρες. Οι κιανίτες δε αντικαθιστούν επάξια σε οποιοδήποτε κόσμημα και αν τοποθετηθούν τα σεϊλόν τα ζαφύρια. Δείτε τους κιανίτες και φέρτε στο μυαλό σας το καταπληκτικό σεϊλόν της Lady D από την Αγγλία, της Diana Αγγλίας. Θα δείτε ότι δεν έχουν σχεδόν καμία διαφορά. 22 λοιπόν κιανίτες Νεπάλ, ένα καράτι ο καθένας. Εδώ οι πέτρες είναι όχι μόνο ορυκτές, αλλά είναι και 100% φυσικές, ως προς το χρώμα τους. Δηλαδή αυτή η ομορφιά μας έχει δοθεί 100% από τη φύση. Και έχουμε συμπληρώσει με ολόλευκα τοπάζια, τα οποία είναι ορυκτά, είναι 100% φυσικά, έχουν βαθμό σκληρότητας 8 στην κλίμακα Μος. Εδώ έχω 60 τοπάζια στρογγυλά και πολυεδρικά, 50 εξάεδρα, 10 εκατοστά του καρατιού το κάθε ένα. Το χρώμα τους είναι F και IF είναι η διαφάνεια η καθαρότητά τους. Όταν στον κιανίτη, επειδή είναι ιδιαίτερη πέτρα, λέμε IF, PDS 1, εννοούμε ακριβώς αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Και όπως σας είπα, αντικαθιστούν παραπάνω από επάξια τα σεϊλόν, τα ζαφύρια. Το κόσμημα λοιπόν, με μια δική μου πολύ μετριοπαθή εκτίμηση, είναι στις 2.000 περίπου ευρώ. Η πρότασή μου είναι στα 240 ευρώ μόνο. Σε κάθε περίπτωση με 240 ευρώ θα μπορούσατε να πάρετε 2 καρατήσιους κιανίτες. Λοιπόν, 2 κιανίτες αυτής ποιότητας και αυτού του χρώματος τους παίρνατε με 240 ευρώ. Την κατασκευή καθώς και τις υπόλοιπες πέτρες μαζί με τα τοπάζια δεν τα παίρνατε με τίποτα. Θα χαρίσω για 240 ευρώ μόνο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, έχω να προτείνω κολιέ, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι δημιουργημένο από smoky quartz, από καπνίες δηλαδή που λέμε, οι οποίοι όμως είναι στην καλύτερη δυνατή ποιότητα που μπορεί να βρεθούν. Εδώ έχω κατηγορία jewel στις πέτρες μου. Σας έχω πει ότι έχουμε χονδρικά δύο ειδών κατηγορίες λίθους. Είναι η κατηγορία jewel και η κατηγορία bead. Η κατηγορία jewel είναι η πιο κατάλληλη, οι καλύτερες ποιότητες, πιο κατάλληλες για να δεθούν σε κοσμήματα με μέταλλα, ευγενή συνήθως, και η κατηγορία bead είναι οι πιο δεύτερες ποιότητες που τις χρησιμοποιούμε για να φτιάχνουμε πιο οικονομικά κοσμήματα χειροποίητα. Εδώ είναι χειροποίητο το κόσμα και προέρχεται από τη συλλογή με τα χειροποίητα casual κοσμήματα του Gem Palace, αλλά η κατηγορία των λίθων είναι jewel. Έχω καταπληκτική, την καλύτερη ποιότητα smoky quartz που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Προέρχονται από τη Βραζιλία. Είναι 14 χιλιοστά το διαμέτρημά τους. Είναι τεράστιες πέτρες, είναι ολοστρόγγυλα. Έχουν την τέλεια διαφάνεια και την πιο ακριβή από όλες, IF, BDS 1, και έχω 555 ολόκληρα καράτια. Το μήκος του κολιέ είναι 48 εκατοστά συν 5 εκατοστά καβένα επιμήκυνσης, η οποία τελειώνει σε ένα ωραιότατο στρογγυλό διαμανταρισμένο διάφανο χέρκιμερ και είναι όλα δημιουργημένα πάνω σε ασίμι 925 βαθμών με χρυσό στα 14 καράτια. Ανάμεσα στα smoky quartz εδώ έχουμε αιματίτες λίους, ροντέλ και ορυκτούς επιχρυσωμένους με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Κυρίες και κύριοι, συγκλονιστικές είναι αυτές οι πέτρες και πανάκριβες. Έχω 555 καράτια Βραζιλίας smoky quartz καπνία, ο οποίος είναι σε ποιότητα κορυφαίος. Είναι ό,τι ωραιότερο. Δεν επιμένω τυχαία στις ποιότητες. Η ποιότητα στο κόσμο, κυρίες και κύριοι, φαίνεται. Το κόσμο το οποίο έχει δημιουργηθεί με ποιοτική εργασία και έχει διακοσμηθεί με ποιοτικές πέτρες δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο.
άλλο. Είμαστε 555 καράτια. Το καράτι, αυτές τις κορυφαίες, υπέρλαμπρες, υπέροχες, ορυκτές πέτρες. Εγώ θα σας πω μία τιμή εξευτελιστική. Θα σας πω να τις βάλω 2 ευρώ το καράτι. Πάμε στα 1110 ευρώ. 120 ευρώ θα το πάρετε από μένα. Λοιπόν, και εδώ τα ελάχιστα θα δώσετε, γιατί είναι 120 ευρώ μόνο και είναι 555 καράτια, κυρίες και κύριοι, και είναι ορυκτά και είναι 100% φυσικά IF BBS1, διαφάνεια καθαρότητα από τη Βραζιλία. Smoky Quartz λοιπόν γίνεται δικό σας, 555 καράτια για 120 ευρώ μόνο. 5537 Β και θα δώσω κίτρινο μπριγιάν και σμαράγδια Κολομβίας. Είναι κόσμημα που βεβαίως, όπως και όλα τα κοσμήματα ή σχεδόν όλα, τα φιλοτεχνούμε στα εργαστήρια του Gem Palace, έτσι και αυτό είναι φιλοτεχνημένο στο δικό μας το εργαστήριο. Είναι καταπληκτικά κοσμήματα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι κοσμήματα με πολύ φινέτσα, είναι λεπτεπίλεπτα στο σύνολό τους, όμως έχουν φινέτσα και έχουν τις καλύτερες πέτρες που υπάρχουν στον κόσμο ως προς τη διακόσμησή τους. Βεβαίως έχουν στο εσωτερικό τους σφραγίδα και τους βαθμούς του μετάλλου, αλλά και το λογότυπο του Gem Palace. Αυτά, επειδή οι γάμπες δεν είναι ιδιαίτερα βαριές, δεν έχουν τη σφραγίδα εργασία χειρός. Το εργασία χειρός το παίρνετε στο πιστοποιητικό, στο οποίο πιστοποιητικό πάντα ενσωματώνουμε τη φωτογραφία του ίδιου του κοσμήματος, όχι κάτι παραπλήσιο, του ίδιου του κοσμήματος που παίρνετε στα χέρια σας. Έτσι είναι σωστά να δίνω τα πιστοποιητικά, και βέβαια πάντοτε πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και πάντοτε πρέπει να είναι σαφέστατα και κάθετα ως προς τις ποιότητες και τον τύπο των λίθων που παραδίδουμε. Είμαστε στο κωδικό 5537Β και έχω σμαράγδια Κολομβίας στη ροζέτα που βλέπετε και κεντρικά γνήσιο κίτρινο μπριγιάν. Έχουμε 7 μιλιμέτρα τη διάμετρο της ροζέτας, ας είναι και κίτρινο χρυσό, στα 18 καράτια είναι εδώ. Μετατρέπονται όλα τα κοσμήματα σε ό,τι καράτια χρυσό θέλετε. Εγώ θέλω να δώσω τζάμπα τα σμαράγδια της Κολομβίας, τζάμπα να δώσω και τον μπριγιάν. Αν το φορτώσω και με τον υπερτιμημένο χρυσό, δεν θα διευκολύνω τον κόσμο να πάρει σμαράγδια Κολομβίας και μπριγιάν γνήσια. Και αφού έχω σκοπό να τα δώσω πάρα πολύ χαμηλή τιμή, είμαι υποχρεωμένη να περιοριστώ ως προς το χρυσό. Άλλωστε το ασίμι είναι υπέροχο μέταλλο, κυρίες και κύριοι. Αφήστε που μπορούμε να το δουλέψουμε με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια και να δώσουμε ακόμα πιο όμορφα κοσμήματα. Λοιπόν, εδώ στον κωδικό 5537Β έχω 7 mm διαμέτρημα στη ροζέτα. Περιμετρικά έχω στρογγυλά πολυεδρικά σμαράγδια Κολομβίας με το πιο τέλειο και όμορφο χρώμα και στο κέντρο έχω μπριγιάν, κυρίες και κύριοι. Τα σμαράγδια Κολομβίας μας δίνουν το βάρος των 25 εκατοστών του καρατιού και το πολυεδρικό κεντρικό μπριγιάν, το οποίο είναι και σε χρωμακίτρινο, είναι στα 5 εκατοστά του καρατιού. Είναι ορυκτό, είναι 100% φυσικό, είναι λίθος με διαφάνεια καθαρότητα VS1 και δημιουργείται ροζέτα καταπληκτική. Θα επανέλθω στα σμαράγδια Κολομβίας για να πω ότι έχουν βαθμό σκληρότητας 8. Είναι γνήσια κολομβιανά σμαράγδια και αυτό ακριβώς τα γράφει και το πιστοποιητικό τους. Και είναι 100% φυσικά, δηλαδή αυτό το υπέροχο πανάκριβο χρώμα είναι δοσμένο από τη φύση. Είναι πρώτης τάξεως και ποιότητας κολομβιανά σμαράγδια, στρογγυλά και πολυεδρικά. Και είναι 25 εκατοστά του καρατιού συνολικά. Και το κεντρικό μπριγιάν έχει 10 βαθμό σκληρότητας στην κλίμακα μος, με προέλευση όπως σχεδόν τα περισσότερα μπριγιάν. Τα περισσότερα μπριγιάν εξορίσσονται Αφρική, μετά ακολουθεί η Ινδία και η Βραζιλία. Η Κεντρική Αφρική και η Βραζιλία είναι οι μοναδικές τοποθεσίες που μας δίνουν και μαύρα μπριγιάν. Λοιπόν, εδώ έχω 5 εκατοστά του καρατιού κεντρικά. Είναι VS1 εγγυημένο. Έχει χρώμα και το χρώμα του είναι το κίτρινο, πράγμα που το κάνει πιο ακριβό από τα άχρωμα μπριγιάν. Και είναι 5 εκατοστά του καρατιού VS1. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ ξεκινάμε από την αξία των 600 ευρώ, γιατί είναι όλες οι πέτρες 100% γνήσιες, δεν είναι μόνο ορυκτές, είναι και γνήσιες, και εγώ θα χαρίσω για 150 ευρώ. Αυτές ποιότητες, αυτές συγκεκριμένες πέτρες δεν μπορείτε να τις βρείτε λιγότερο από 600 ευρώ. Για 150 ευρώ λοιπόν γίνεται δικό σας και είναι αριστούργημα. Είμαστε στο κωδικό 5537Β. Για 150 ευρώ το χαρίζω. Περνάμε στο κωδικό 5538Β για να δώσω μεταγιόν, το οποίο είναι ασορτή με ροζέτα δαχτυλίδι.
Ροζέτα είναι και το μενταγιόν, είναι δημιουργημένο στο Gem Palace, φέρει σε σπραγίδα στον κρίκο του τους βαθμούς του μετάλλου, καθώς επίσης και το λογότυπό μας. Το εργασία χειρός δεν μας χωράει για να το γράψουμε κάπου εδώ. Θα το γράφουμε όμως στο πιστοποιητικό του. Έχουμε ασήμι και κίτρινο χρυσό στα 18 καράτια, έχουμε διπλά επιχρυσώσει, μπορούμε να το μετατρέψουμε σε ολόχρυσο όποτε θέλετε, για την ώρα όμως να διευκολύνουμε όλους να πάρουν ακραία καλές, πολύτιμες πέτρες, μαράγδια Κολομβίας, αλλά και μπριάν Αφρικής 100% φυσικό και γνήσιο κίτρινο. Αυτά είναι πολύ πιο ακριβά από τα regular τα λευκά, γιατί είναι πολύ πιο εμπορικά. Λοιπόν, εδώ στο κωδικό 5538Β η ροζέτα έχει 7 mm διαμέτρημα. Όλο το μενταγιόν έχει ύψος 1,5 εκατοστό. Θα δώσουμε και καδένα σημαίνια επίχρηση δώρο στα 45 εκατοστά το μήκος της. Εδώ λοιπόν έχω 25 εκατοστά του καρατιού σε σμαράγδια Κολομβίας με βαθμό σκληρότητος 8, στρογγυλά και πολυεδρικά, με 100% φυσικό και γνήσιο και το χρώμα τους ορυκτά. Έχω λοιπόν σπουδαίες πολύτιμες πέτρες, πανάκριβες, εφάμιλες αν όχι ακριβότερες στις τιμές με τα μπριγιάν. Και στο κέντρο έχω μπριγιάν 5 εκατοστά του καρατιού, στρογγυλό πολυεδρικό, 10 βαθμό σκληρότητος τιμός, VS1 διαφάνεια καθαρότητα, είπα ορυκτό 100% φυσικό, στο χρώμα το κίτρινο, ταιριάζει απόλυτα το κίτρινο με το πράσινο. Έχουμε φτιάξει δηλαδή την ιδανική ροζέτα εδώ με σμαράγδια Κολομβίας και υπέροχο fancy μπριγιάν. Fancy λέμε τα έγχρωμα μπριγιάν, τα οποία είναι ακριβότερα γιατί είναι εμπορικότερα από τα λευκά. Έχουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι ένα κίτρινο καταπληκτικό μπριγιάν 5 εκατοστά του καρατιού, το οποίο δεν είναι μόνο ορυκτό με βαθμό σκληρότητος 10 στην κλίμακα μος, αλλά είναι και 100% φυσικό και γνήσιο ως προς το χρώμα του. Τα μπριγιάν που έχουν γνήσια τα χρώματά τους είναι πάρα πολλές φορές ακριβότερα από τα μπριγιάν εκείνα τα οποία έχουν ακτινοβοληθεί ή θερμανθεί για να γίνουν φάνση, για να γίνουν έγχρωμα. Όχι ότι και αυτά δεν είναι πολύ ακριβά, αλλά είναι μακράν ακριβότερα τα 100% φυσικά, όπως έχω εδώ 100% φυσικό το κίτρινο χρώμα του μπριγιάν. Λοιπόν, αυτές οι υπέροχες πέτρες θα γίνουν δικές σας για 140 ευρώ. Έπρεπε να συζητήσω το λιγότερο για 600 ευρώ. Θα γίνουν δικές σας για 140 ευρώ. Είναι όλες ορυκτές, είναι όλες γνήσιες, έχουν όλες 100% φυσικά χρώματα. Δεν έχει καμία τους επεξεργασία βελτιστοποίησης και βεβαίως είναι δεμένα όλα χειροποίητα. Κυρίες και κύριοι, ποιότητα και κόσμημα είναι κάτι το οποίο οφείλει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο. Διαφορετικά δεν είναι κοσμήματα, είναι μπιχλιβίδια. Εμείς μπιχλιβίδια εδώ δεν πουλάμε. Εμείς αγαπάμε το κόσμημα, αλλά το κόσμημα έχει προδιαγραφές για να θεωρείται αξιοπρεπές και αξιόλογο. Επομένως, αυτές τις προδιαγραφές τηρούμε και με το παραπάνω εδώ στο Gem Palace, τις ποιοτικές στην κατασκευή αλλά και στην επιλογή των λίθων. Εδώ λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, θα προτείνω για 140 ευρώ. Δεν έχω να δώσω, όπως καταλαβαίνετε, με 140 ευρώ αυτές τις πέτρες δεν τις δίνουμε. Δεν ξέρω αν θα δώσω 3 ή 4 μενταγιόν, 3 ή 4 δαχτυλίδια. Δεν θα πάμε παραπάνω. Στα 140 ευρώ λοιπόν, σας χαρίζω και το μενταγιόν. Ασορτή με δαχτυλίδι. Ρωτήστε μας για το δαχτυλίδι, αν δεν το θυμάστε. 140 ευρώ. Εδώ έχω ένα σετ, κυρίες και κύριοι, να σας προτείνω. Στην πραγματικότητα θα προτείνω σε τιμή δώρου τα σκουλαρίκια και θα κάνω δώρο το μενταγιόν. Και θα κάνω δώρο το μενταγιόν. Λοιπόν, όλο μαζί όμως δεν πάβει παρά να σας προσφέρετε ένα πάρα πολύ ωραίο σετ. Και όχι ένα σετ οτιδήποτε, ένα σετ από υπέροχο ζάτ, το οποίο είναι ορυκτό, το οποίο είναι 100% φυσικό στο χρώμα του και το χρώμα του, για να είμαι πολύ ακριβής στην περιγραφή, είναι το απαλό ροζ του πάγου. Σας έχω δείξει σε λευκό του πάγου. Τώρα δίνω απαλό ροζ του πάγου και θα δώσω και το χρώμα το απαλό της όχρας, κυρίες και κύριοι. Θα δώσω και όχρα τέτοιο σετ και θα είναι φυσικά τα χρώματα όλα στα ζάτ. Αυτά που σας λέω είναι απόλυτα εγγυημένα και έρχονται και στο πιστοποιητικό που λαβαίνετε. Γιατί μπορεί να τα δίνω πάρα πολύ οικονομικά, αλλά συνοδεύονται όλα τα κοσμήματα, όσο οικονομικά και αν είναι, από πιστοποιητικό γνησιότητας. Το οποίο είναι υπογεγραμμένο με φρέσκο μελάνι, διαφορετικά δεν είναι έγκυρο, είναι άκυρο, και είναι και η υπογραφή του γεμολόγου με φρέσκο μελάνι. Και η σφραγίδα, αλλά και η υπογραφή με φρέσκο μελάνι. Είμαι στο κωδικό 5430Β. Έχω μήκος στα σκουλαρίκια 5 εκατοστά. Έχω βάρος γενικό 93 καράτια. Έχω ζάτ το οποίο προέρχεται από την Αφρική και είναι το απαλό ροζ του πάγου το χρώμα. Και βλέπετε κρίνους. Οι κρίνοι είναι οι κάλες, αν έχετε υπόψη σας, που τις λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και στο εξωτερικό το ίδιο τις λένε. Και είναι σμιλεμένοι πάνω σε γνήσιο
χρωματικά και βεβαίως ορυκτό ζαντ. Το ζαντ έχει και translucent διαφάνεια καθαρότητα. Είναι ένα υπέροχο κομμάτι ζαντ που έχουν κοπεί αυτές οι πολύ ωραίες φιγούρες των λουλουδιών. Είναι ένα-ένα σκαλισμένο στο χέρι, δεν θα βρείτε ένα που να είναι το ίδιο με το άλλο. Έχουν όλα διαφορές γιατί το χέρι δεν μπορεί να επαναλάβει τον εαυτό του, όπως η φύση επίσης δεν μπορεί να επαναλάβει τον εαυτό της. Εδώ τα έχουμε συνδυάσει με αχάτες ρούμπι. Ταιριάζουν υπέροχα με αυτό το χρώμα, το ροζ του πάγου, οι ρούμπι αχάτες. Δίνουν εκείνο που πρέπει να δώσουν. Έχουμε στο εσωτερικό, αντί για τους θύμονες, ρούμπι αχάτι και πιχρυσωμένο με 14 καράτια χρυσό, ορυκτό αιματίτη. Ο ρούμπι αχάτι στο κέντρο είναι στα 3 χιλιοστά και έχουμε και 7 χιλιοστών, 7-8 χιλιοστών, ρούμπι αχάτες κοντά στο λοβό, οι οποίοι είναι ορυκτοί και αυτοί βεβαίως. Επιπλέον δίνουμε λάμψη με έξτρα αιματίτη ροντέλ και διαμανταρισμένο και επιχρυσωμένο. Κλείνουν στο λοβό με πύρο και πεταλουδίτσα και βεβαίως με μια πολύ ωραία μπύλια από την οποία ξεκινάει η σφαίρα, από την οποία ξεκινάει και αναπτύσσεται το σχέδιο. Όλα τα μέταλλα είναι ασήμι και είναι επιχρυσωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στα 250 ευρώ. Αυτά είναι όλα σμιλεμένα στο χέρι και είναι όλα γνήσια ζάτ σε απαλό ροζ του πάγου χρώμα. Λοιπόν, επιπλέον είναι δεμένα με ευγενή μέταλλα και έχουμε και ορυκτός αιματίτες επίχρυσους καθώς επίσης και ρούμπι αχάτες. Στρογγυλούς και διαμανταρισμένους. 40 ευρώ θα το πω, κυρίες και κύριοι, σε 93 καράτια. Ασήμια, ρούμπι αχάτες, αιματίτες, 93 καράτια βάρος. Έχουν εδώ τα ζαντ από την Αφρική και εγώ θα σας πω 40 ευρώ μόνο, όπως το έκανα και με τα λευκά. Και με τα λευκά για 40 ευρώ μόνο. Έχουν μείνει κάποια λίγα λευκά. Αν έχετε υπόψη σας να πάρετε τέτοια σετ και θέλετε λευκό, θα έλεγα βιαστείτε το, γιατί δεν θα έχω σε λίγο. Και βεβαίως έχω και μία ποσότητα από το ροζ του πάγου για να σας διαθέσω. Λοιπόν, στα 40 ευρώ μόνο. Τόσο καιρό μιλάμε για μαλαχίτη και μαλαχίτη και σας είχα πει ότι μαλαχίτη δεν έβγαζε, γιατί ο μαλαχίτης που κυκλοφορεί στην αγορά είναι πάστα. Όπου δείτε μαλαχίτη θα ξέρετε ότι είναι πάστα ο μαλαχίτης. Και είναι έτσι φτιαγμένο ούτως ώστε να προσομοιάζει με το φυσικό πέτρωμα. Αλλά δεν είναι φυσικό πέτρωμα. Ο λόγος ήταν ποιος που έχει γεμίσει η αγορά με τεχνητό μαλαχίτη, είναι ότι δεν μας έδωσαν τα ορυχεία τις ποσότητες που χρειαζόντουσαν. Να ξέρετε πως όταν εξαφανίζεται από την αγορά μία πέτρα, ένα είδος πέτρας, να ξέρετε ότι αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπήρξε η παραγωγή, δεν υπήρξε η εξόρυξη σε αρκετά καράτια. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως ακριβώς σας είχα πει, πως όταν έρθει στην κατοχή μου ορυκτός πραγματικός μαλαχίτης, εγώ θα τον φτιάξω αμέσως κόσμημα και θα σας τον παρουσιάσω. Ακριβώς αυτό το πράγμα έχω κάνει και εδώ. Ήρθε στην κατοχή μου ένα μικρό, αλλά να το πούμε και έτσι, ένα μικρό shipment, ένα μικρό φορτίο με μαλαχίτες. Είναι οι μαλαχίτες που βλέπετε εδώ. Είναι στρογγυλοί, είναι φασεταρισμένοι, διαμανταρισμένοι δηλαδή σε όλη την επιφάνεια. 3,65 χιλιοστά είναι αυτές οι πέτρες. 3,65 χιλιοστά. Και πρόκειται για μαλαχίτες οι οποίοι είναι ορυκτοί και είναι και 100% φυσικοί ως προς το χρώμα τους και ως προς την ποιότητά τους. Δεν έχουν καμία επεξεργασία βελτιστοποίησης. Είναι οι φυσικές πέτρες όπως βγαίνουν ακριβώς από το ρυχείο. Ήρθε λοιπόν στην κατοχή μας ένας αριθμός μαλαχίτη, τον κάναμε αμέσως κολλιέ και σας το παρουσιάζουμε. Μπορούμε με τις ίδιες πέτρες, αν θέλετε, δεν τα έχουμε έτοιμα, δεν θα τα γυρίσω εγώ αυτή την ώρα για να σας τα δείξω, αλλά μπορούμε, σας το λέω, πολύ εύκολα να κατασκευάσουμε. Επομένως, εάν έχετε αυτή την διάθεση, μπορείτε να συνεννοηθείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο, θα τα σκουλαρεί και θα έχουν την αισθητική των Herkimers, των σκουλαρικιών, αν θυμάστε, που είχαμε βγάλει κολλιέ βραχιόλι σκουλαρίκια και είχαμε δώσει βραχιόλι σκουλαρίκια μαζί αυτή τη αισθητική. Θα είναι τα σκουλαρίκια πάρα πολύ ωραία, σας είχαν αρέσει και εκείνα πάρα πολύ. Μας είχαν αρέσει και εμάς, γι' αυτό τα κατασκευάσαμε άλλωστε και σας τα παρουσιάσαμε. Έχω γνήσιο λοιπόν μαλαχίτη από το Κονγκό με 4,5-5,5 βαθμός σκληρότητος στην κλίμακα μος. Να ξαναπώ άλλη μια φορά το διαμέτρημα. Είναι 3,65 μιλιμέτρα. 3,65 μιλιμέτρα. 45 εκατοστά είναι το μήκος του κοσμήματος. Ολοκληρώνεται με ασημένιο κούμπομα και αλυσίδα επιμήκυνσης που είναι στα 5 περίπου εκατοστά και τα οποία είναι και
επιχρυσωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Ένα πολύ ωραίο κόσμημα, ένα υπέροχο κολιέ μαλαχίτης πράσινου χρώματος, γιατί έχουμε και το κόκκινο μαλαχίτη. Σας έχω δείξει όχι πολύ συχνά, γιατί δεν είναι και εύκολο να βρούμε κόκκινο μαλαχίτη, αλλά σας έχω δείξει και κοσμήματα και σκαλιστά κοσμήματα με κόκκινο μαλαχίτη, πάρα πολύ αξιόλογα. Αλλά και ο πράσινος μαλαχίτης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία πέτρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδανικά όμορφος. Λίθος είναι λίθος που τον γνωρίζουμε από την αρχαιότητα και τον χρησιμοποιούμε ευρύτατα στην κοσμηματοποίηση, αρκεί να τον έχουμε και αρκεί να είναι ορυκτός και να είναι 100% φυσικός, όπως είναι ο μαλαχίτης που έχουμε εδώ. Έχει όλες τις προϋποθέσεις και όλα τα νερά που έχουν οι πολύ καλοί φυσικοί μαλαχίτες και σας το προτείνω για μόνο 40 ευρώ. Είναι 65 καράτια το βάρος, κυρίες και κύριοι, 65 καράτια, και έπρεπε να τον δώσω 220 ευρώ. Για 40 ευρώ από το Gem Palace σήμερα. Είμαστε στο κωδικό 5314β, ένα εξαιρετικό κολιέ που επιτέλους βρήκαμε ορυκτό και γνήσιο χρωματικά μαλαχίτη από μαλαχίτη στα 65 καράτια. Θα τον χαρίσω για 40 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Κανονικά, με τη σπανιότητα τώρα που έχει ο πραγματικά φυσικός μαλαχίτης, πρέπει να δώσω πολύ ακριβό το κόσμο σαν ιδιαίτερο και μοναδικό. Όμως επιμένουμε να κάνουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις πάρα πολύ χαμηλές τιμές, ειδικότατες και μεγάλες προσφορές, και θα πω 40 ευρώ μόνο. Θα προχωρήσω για να σας παρουσιάσω άλλο ένα κολιέ από τη χειροποίητη συλλογή μας, το οποίο και αυτό είναι μοναδικό. Έχω κρατήσει ένα, έχουμε εξάγει πάρα πολλά αυτού του τύπου κολιέ, όμως για την εκπομπή του Gem Palace έχω κρατήσει ένα. Πραγματικά θα ήταν κρίμα να φύγει αυτό το σχέδιο, γιατί δεν έχουμε πλέον και τα υλικά όλα για να το ξαναδημιουργήσουμε και να μην το έχω παρουσιάσει έστω και για ένα κολιέ. Αυτά, ξέρετε, είναι κολιέ τα οποία έχουν μοναδικούς χρωματικούς συνδυασμούς, αλλά εκτός από τους μοναδικούς χρωματικούς συνδυασμούς έχουν και καταπληκτικά σχέδια τα οποία δεν τα βλέπουμε στην ελληνική αγορά. Εδώ έχουμε ολόλευκα κοράλια στα 16 χιλιοστά. Έχουμε red jasper, κόκκινο ιασπί, σε δύο διαμετρήματα, 10,5 χιλιοστά και 12,5 χιλιοστά η μεγαλύτερη. Βλέπετε ότι η ανάπτυξη σχεδίου του κολιέ είναι τεγκραντέ. Επίσης έχουμε αιματίτες ολοστρόγγυλους, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και επιχρυσωμένοι, σε τρία διαφορετικά διαμετρήματα. Έχουμε στα 10 χιλιοστά, έχουμε στα 6 χιλιοστά και έχουμε και στα 4 χιλιοστά, τα οποία τα βλέπουμε καθώς ολοκληρώνεται προς το κούμπομα το σχέδιο. Τα κουμπώματά μας, έστω και αν εγώ παραλείψω να τα πω, καθώς επίσης και οι αλυσίδες επιμήκυνσης, είναι πάντα ασημένια και επιχρυσωμένα, είτε με λευκό είτε με κίτρινο χρυσό. Στα 14 καράτια. Επιλέγουμε τα 14 καράτια διότι είναι πιο σκληρά τα κράματα και βεβαίως είναι πολύ μεγαλύτερης αντοχής τα επιχρυσώματα. Εμείς κάνουμε και διπλά επιχρυσώματα, επομένως καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ ανθεκτικά. Εδώ το σχέδιο είναι μοναδικό. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης έχουμε χαολίτη, ο οποίος είναι στο χρώμα το ivory και είναι ακόμα πιο σπάνιος από τον γαλάζιο χαολίτη που μοιάζει με το τυρκουάζ, και έχει και εκείνα τα πολύ ωραία, πολύ διακριτικά νερά στο καφέ ολέ και στις διάφορες αυτές αποχρώσεις που κάνουν τις πέτρες ακαταμάχητες. Οι πέτρες που σας λέω είναι οι πιο μικρές πέτρες, μοιάζουν με κοράλια, δεν είναι κοράλια, είναι χαολίτες, ορυκτοί και γνήσιοι, στο χρώμα του ελεφαντόδοτου ivory και είναι στα 11 χιλιοστά. Έχω λοιπόν και αιματίτες, οι οποίοι είναι ολοστρόγγυλοι και επιχρυσωμένοι, και να κάνουμε τη σύνοψη. Εδώ έχουμε λοιπόν κόκκινο ιασπί. Είναι οι πέτρες οι κόκκινες αυτές καταπληκτικές με τα νερά τα μοναδικά. Έχουμε χαολίτες σε χρώμα ivory, ελεφαντόδοντου, και έχουμε και κοράλια καταπληκτικά στα 16 χιλιοστά. Όλα αυτά τώρα τα διανθίζουμε με εξαιρετικό τρόπο με αιματίτες στρογγυλούς και λίους επιχρυσωμένους στα 14 καράτια. 45 εκατοστά περίπου είναι το μήκος του κολιέ. Έχω ένα, σας το είπα από την αρχή, ένα ξέκλειψα για να βγάλω για το Gem Palace. 16 χιλιοστά, όπως είπα, είναι τα κοράλια, 45 εκατοστά, 5 εκατοστά αλυσίδα επιμήκυνσης και κούμπομα, και αυτά όλα ασημένια
επιμένια και επιθρησωμένα με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Το βάρος του κοσμήματος είναι 338 καράτια. 338 καράτια από υπέροχες πέτρες, από τις οποίες τα κοράλια είναι πολύτιμη λίθη, όλα τα άλλα είναι ακριβή ή μη πολύτιμη λίθη. Οι χαολίτες, οι άιβοροι ειδικότερα, είναι ακόμα πιο ακριβή ή μη πολύτιμη λίθη λόγω της σπανιότητάς τους. Και 338 ολόκληρα καράτια. Το κόσμημα, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να το πω, γύρω στα 500 ευρώ. Και για την πρωτοτυπία του, το design, ξέρετε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 338 καράτια, λοιπόν, φίλες και φίλοι, από 500 ευρώ, 100 ευρώ μόνο, θα δοθεί το κόσμημα και είναι ένα, όπως καταλαβαίνετε, μία από εσάς. Μία στα 11 εκατομμύρια θα φορέσει ένα τέτοιο κόσμο, ένα τόσο όμορφο κολλιέ. Όλες οι πέτρες ορυκτές και όλες οι πέτρες 100% φυσικές. Δεν υπάρχει πέτρα που να έχει υποστεί επεξεργασία βελτιστοποίησης. Εκτός από τον αιματίτη, που το φυσικό του χρώμα είναι το σκούρο, σχεδόν μαύρο του γραφίτη, τον οποίο έχουμε επιχρυσώσει. Στα 100 ευρώ σας το χαρίζω, λοιπόν. Κωδικός 5606α. Με δαχτυλίδι θα συνεχίσω τώρα, αλλά πριν αρχίσω να κάνω την περιγραφή του κοσμήματος, θέλω να παρατηρήσετε όλοι το διπλό γερό καστόνι που συγκρατεί τον κεντρικό λίθο, ο οποίος είναι one of a kind, ο οποίος είναι ένα αριστούργημα. Λοιπόν, μετά θέλω να παρατηρήσετε ότι δεξιά και αριστερά από το λίθο και στο καστόνι, αλλά και περιμετρικά του καστονιού, δεν είναι τα ίδια σχέδια. Δεν επαναλαμβάνεται δεξιά το σχέδιο που έχω αριστερά, όπως συνήθως συμβαίνει με την κατασκευή κοσμημάτων. Συνήθως, ό,τι σχέδιο έχουμε δεξιά, το επαναλαμβάνουμε και αριστερά. Εδώ αυτό δεν ισχύει. Άλλο είναι το δεξί σχέδιο, άλλο είναι το αριστερό σχέδιο. Αυτό κάνει το κόσμημα από μόνο του μοναδικό. Στη συνέχεια θέλω να παρατηρήσετε στη μία πλευρά του τις υπέροχες συνθέσεις με φύλλα και μικρούς αμέθυστους που έχουμε. Στην άλλη πλευρά του θέλω να παρατηρήσετε μια θεϊκή πεταλούδα και τον πολύ ωραίο τρόπο τεχνικά που έχει δημιουργηθεί, καθώς επίσης και τους μικρούς αμέθυστους τους υπέροχους με τους οποίους είναι διακοσμημένοι. Θέλω να παρατηρήσετε τα φυλώματα από τη μία πλευρά του καστονιού και τη λιτότητα με την τεχνοτροπία από την άλλη, πάνω και κάτω από το καστόνι. Μία πλευρά δηλαδή έχει εξαίσια, εξαίρετα δημιουργημένα, λεπτοδουλεμένα φυλώματα και η άλλη πλευρά έχει την απόλυτη λιτότητα με μοναδικό στολίδι, την τεχνοτροπία με την οποία έχουμε δημιουργήσει το μέταλλο. Την ομορφιά που έχει το μέταλλο. Λοιπόν, εδώ έχω μεγάλες διαστάσεις επίσης, 3 εκατοστά το ύψος, 2 εκατοστά το πλάτος. Έχω ασήμι, έχω ρόδιο, έχω κίτρινο χρυσάφι στα 14 καράτια. Το ρόδιο βέβαια είναι ακριβότερο από το χρυσό, το ξέρετε, ακόμα εξακολουθεί να είναι ακριβότερο από το χρυσό. Κρατιέται και σταθερά ψηλά για τιμή ασφαλείας. Μη μας κάνει κανένα αστείο, πηγενέλα και καταστραφούν άνθρωποι που το διαθέτουν. Γι' αυτό κρατάμε εμείς, όχι εκείνοι οι οποίοι το πουλάνε, πολύ σταθερά τιμές ασφαλείας, υψηλές. Λοιπόν, εδώ έχω περιμετρικά 17 αμέθυστους, οι οποίοι είναι στρογγυλοί πολυεδρικοί στα 7 εκατοστά καρατιού. Ο κάθε ένας και είναι ορυκτή και είναι 100% φυσική και είναι υπέροχες πολύτιμες πέτρες με προέλευση την Αφρική. Με διαφάνειες από IF έως SI1. Ορυκτή και 100% φυσική με βαθμό σκληρότητος 7 στην κλίμακα μου. Θα έρθω πάρα πολύ γρήγορα στο κεντρικό λίθο. Ο κεντρικός λίθος είναι ένα πανόραμα, είναι ένα αριστούργημα. Είναι ένα υπέροχο φυσικό quartz. Το χρώμα του είναι του καλύτερου μπριλαντιού. Ξέρετε ότι τα πολύ καλά μπριλιάν έχουν χρώμα λευκό, ολόλευκο, μεταλλιζέ όμως. Έχουν χρώμα που μας θυμίζει λίγο το ατσάλι. Μας θυμίζουν και οι λάμψεις τους το ατσάλι. Είναι κοφτές, είναι κοφτερές και πάρα πολύ έντονες. Είναι σαν να μας καίνε οι λάμψεις που βγάζουν αυτά τα πολύ πολύ καλά μπριλιάν. Δεν είναι όλα τα μπριλιάν ίδια, έστω και αν έχουν την ίδια διαφάνεια καθαρότητα ή το ίδιο χρώμα. Εγώ σας εξηγώ πως είναι η καλύτερη ποιότητα τώρα εδώ. Τι χαρακτηριστικό οπτικό από άποψη χρώματος πρέπει να έχει. Εδώ λοιπόν έχω ένα quartz που έχει ακριβώς την ίδια μεταλλιζέ όψη. Είναι ολόλευκο. Ολόλευκο, είναι 35 καράτια και 13 εκατοστά του καρατιού, αν είναι δυνατόν. Είναι IF η διαφάνεια καθαρότητά του.
πάλι αν είναι δυνατόν να βρεθεί μια τέτοια πέτρα, να βρεθεί μια τέτοια πέτρα με αυτό το χρώμα, το ολόλευκο, το μεταλλικό, να βρεθεί μια τέτοια πέτρα να είναι άλλη επιδιαφάνεια η καθαρότητά της και να έχει δείκτη διάθλασης τόσο υψηλό που να θυμίζει ένα κολοσσιαίο, ένα τεράστιο μπριγιάννη. Η κοπή είναι κονκέιβη, κυρίες και κύριοι. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές για την κονκέιβη κοπή. Η κονκέιβη κοπή έχει τέτοια διάταξη και πολυπλοκότητα εδρών που όταν οι συμμετρίες της, για τις συμμετρίες κοπές, είναι το α και το ω, να ξέρετε. Οι συμμετρίες. Από εκεί τη χαρακτηρίζουμε μία κοπή, από κακή έως excellent. Από τις συμμετρίες. Και από τον αριθμό των εδρών βέβαια. Αλλά όταν έχουμε μία κοπή, κάθε κοπή έχει συγκεκριμένο, εκτός αν είναι πάνση, συγκεκριμένο αριθμό εδρών. Από εκεί πέρα, εκείνο που χαρακτηρίζει και τη δίνει τους βαθμούς τελειότητας είναι η συμμετρία αυτών των εδρών. Εδώ λοιπόν έχω την απόλυτη συμμετρία. Εδώ είμαστε excellent. Και concave κοπή. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μεγιστοποίηση στο 100% όλες τις οπτικές δυνατότητες αυτού του καταπληκτικού λίθου. Είναι ένα δαχτυλίδι των 1.900 ευρώ. Γιατί η κεντρική πέτρα δεν βρίσκεται. Αγαπητές μου και αγαπητοί μου, η κεντρική πέτρα δεν βρίσκεται. Δεν έχετε δει στη ζωή σας τέτοια πέτρα. Εμείς έχουμε στην κατοχή μας κάποιες ακόμα, 3-4 πρέπει να είναι. Θα τις φτιάξουμε δαχτυλίδια, θα σας τις δείξουμε. Αλλά ούτε εμείς είχαμε δει στη ζωή μας τέτοιες πέτρες. Αυτός είναι ο μαγικός ο κόσμος των πολύτιμων λίθων. Δεν σταματάει ποτέ να μας εκπλήσει. Δεν σταματάει ποτέ να μας δίνει το καινούριο. Γι' αυτό έχουμε κολλήσει κι εμείς. Γι' αυτό αγαπάμε τόσο πολύ. Γιατί ποτέ δεν έχουμε πέσει σε ρουτίνα. Ποτέ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ξέρετε τι αδρεναλίνη είναι αυτό. Για κάποιον που αγαπάει κιόλας το αντικείμενο. Λοιπόν, πρόκειται για μοναδικές πέτρες. Είναι τεράστιες όλες. Οι πιο πολλές είναι κοπή concave κομμένες. Θα διαθέσω, κάνω δαχτυλίδια. Ήδη έχω στο εργαστήριο και κατασκευάζονται. Θα σας τα δώσω σε πολύ καλή τιμή. Όμως, όση κρίση και αν περνάμε αυτή τη στιγμή, δεν δύναμε να το δώσω το συγκεκριμένο λιγότερο από 250 ευρώ. Θα σκεφτείτε ότι η τιμή του είναι 1.900 ακατέβατα. Γιατί εδώ συνδυάζουμε την άψογη ποιότητα, την απόλυτη σπανιότητα και την απόλυτη ομορφιά. Και όλα αυτά τα έχουμε συνδυάσει με μια δουλειά θεϊκή. Δεν γίνεται να είναι κάτω από 1.900 ευρώ. Επομένως, όση καλή θέληση και να έχω το συγκεκριμένο κόσμημα, λόγω αυτών των ιδιωτήτων του, δεν μπορώ να το διαθέσω κάτω από 250 ευρώ. Θα το ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά. Ξέρω ότι μιλάμε τώρα για εκατοστάρικα και σας δίνω κοσμήματα πολύ ακριβά για λίγα, πολύ λίγα χρήματα. Αναλογίζομαι και αναγνωρίζω τις δύσκολες στιγμές που περνάει όλος ο κόσμος. Όμως είναι τέτοια η ποιότητα του κοσμήματος, όπως και κάποια άλλα που θα βγάλω σε άλλες εκπομπές, που δεν γίνεται. Άλλωστε, που δεν μπορώ να κάνω τίποτα μα τίποτα καλύτερο, ούτε μισό ευρώ. Άλλωστε, αρκετές από εσάς με παίρνετε τηλέφωνο και μου ζητείτε να βγάλω exceptional κοσμήματα. Όλα μου τα κοσμήματα είναι exceptional, απλά μου ζητάτε και κάτι πιο, ακόμα πιο σπάνιο και κάτι ακόμα πιο ακριβό στην πραγματική του τιμή. Εννοείται δεν το δίνω 1.900 ευρώ, αλλά τα 250 είναι απαραίτητα αν θέλετε να αποκτήσετε αυτό το αριστούργημα. Είμαι στο κωδικό 5606α, δικό σας για 250 ευρώ μόνο. Και να συνεχίσουμε να δούμε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, σκουλαρίκια κρεμαστά, πάρα πολύ πλούσια, γεμάτα από γνήσια Peridots, από τουρμαλίνες και από χρωμοδιοψίδιους Ρωσίας. Έχουμε ασήμι και λευκό χρυσό στα 14 καράτια. Είμαστε στο κωδικό 5349α και πήρω με πεταλουδίτσα για κούμπομα στα σκουλαρίκια. Οι διαστάσεις είναι 3,6 εκατοστά το ύψος και 1,6 το πλάτος. Και εδώ έχουμε 22 Peridots από 1,5 καράτι το καθένα, τα οποία προέρχονται από Πακιστάν, με βαθμό σκληρότητας 7,5 στην κλίμακα Μος. Είναι IFVDS1, η διαφάνεια καθαρότητά τους. Και βεβαίως έχουν σχήμα, όπως βλέπετε, και κοπή οβάλ. Έχουμε δύο τουρμαλίνες που είναι 20 εκατοστά του καρατιού η καθεμία, στρογγυλή πολυεδρική, από την Αφρική. Έχω άλλες δύο τουρμαλίνες, οι οποίες είναι 30 εκατοστά του καρατιού η καθεμία, στρογγυλές πολυεδρικές επίσης από την Αφρική. Η μεν είναι πορτοκαλί, οι άλλες είναι ράσμπερι το χρώμα τους, δηλαδή είναι μοβ ροζ έντονο το χρώμα τους, και ανάμεσα σε κόκκινο μοβ και ροζ, θα το έλεγα, και είναι 30 εκατοστά του καρατιού η καθεμία.
κάθε μία είναι όλες IF BBS1 με προέλευση Αφρική, ορυκτές και 100% φυσικές υπέροχες πέτρες, και θα ολοκληρώσω την περιγραφή με τους 16 χρωμοδιοψίδιους Ρωσίας, οι οποίοι είναι στρογγυλοί και πολυεδρικοί, με 5 εκατοστά του καρατιού ο καθένας. IF BBS1 επίσης είναι ορυκτή, είναι 100% φυσική με βαθμό σκληρότητος 5-5,5 στην κλίμακα Μος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε με αυτόν τον τρόπο η περιγραφή των κοσμημάτων. Πρόκειται για ένα ζευγάρι σκουλαρίκια μοναδικά στην ομορφιά τους, μοναδικά στους συνδυασμούς χρωματικούς. Είναι ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που μπορεί να φορεθεί από όλες τις ηλικίες που μας βλέπετε με πολύ πολύ μεγάλη άνεση. Μπορεί να συνοδεύσει από την πρωινή μέχρι και την πολύ επίσημη εμφάνισή σας, διότι έχουν αυτό το σχεδιασμό, έχουν εξαιρετικές πέτρες, οι οποίες είναι σε πρώτες ποιότητες, εγώ τολμάω να λέω διαφάνεια καθαρότητα στα κοσμήματά μου, στις πέτρες με τις οποίες ντύνω τα κοσμήματά μου, και επίσης τολμάω να λέω ότι τα χρώματά τους είναι 100% φυσικά, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, μαζί με τη διαφάνεια καθαρότητα και μαζί με την κοπή και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ έχω να κάνω και καταπληκτική προσφορά. Καταρχήν ξεκινάμε από τα 950 ευρώ που αρχικά είχε το κόσμημα και θα καταλήξω στα 165 ευρώ που έχω υπόψη μου να το κάνω δώρο. Από 950 ευρώ που πολύ ορθώς είχε το κόσμημα και ήταν μια συμπαθητικότατη τιμή, γιατί έχω πρώτης ποιότητας πέτρες και πάρα πολλές, φανταστείτε 22 πέριντος Πακιστάν, 1,5 καράτι το καθένα, από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε τις αξίες του κοσμήματος όταν ακούμε αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτά τα βάρη. Λοιπόν, 165 ευρώ για ένα ζευγάρι σκουλαρίκια τα οποία έχουν υπέρκομψο σχεδιασμό αλλά αποπνέουν καλό γούστο και πλούτο. Εδώ λοιπόν 5349α η ποιότητα σε όλο της το μεγαλείο και 165 ευρώ μόνο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, έχω να προτείνω κολιέ το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι δημιουργημένο από smoky quartz, από καπνίες δηλαδή που λέμε, οι οποίοι όμως είναι στην καλύτερη δυνατή ποιότητα που μπορεί να βρεθούν. Εδώ έχω κατηγορία jewel στις πέτρες μου. Σας έχω πει ότι έχουμε χονδρικά δύο ειδών κατηγορίες λίθους. Είναι η κατηγορία jewel και η κατηγορία bead. Η κατηγορία jewel είναι η πιο κατάλληλη, καλύτερες ποιότητες, πιο κατάλληλες για να δεθούν σε κοσμήματα με μέταλλα, ευγενή συνήθως, και η κατηγορία bead είναι οι πιο δεύτερες ποιότητες που τις χρησιμοποιούμε για να φτιάχνουμε πιο οικονομικά κοσμήματα χειροποίητα. Εδώ είναι χειροποίητο το κόσμα και προέρχεται από τη συλλογή με τα χειροποίητα casual κοσμήματα του Gem Palace, αλλά η κατηγορία των λίθων είναι jewel. Έχω καταπληκτική, την καλύτερη ποιότητα smoky quartz που έχετε δει ποτέ στη ζωή. Προέρχονται από τη Βραζιλία, είναι 14 χιλιοστά το διαμέτρημά τους. Είναι τεράστιες πέτρες, είναι ολοστρόγγυλα, έχουν την τέλεια διαφάνεια και την πιο ακριβή από όλες, IF BBS1, και έχω 555 ολόκληρα καράτια. Το μήκος του κολιέ είναι 48 εκατοστά συν 5 εκατοστά καβένα επιμήκυνσης, η οποία τελειώνει σαν ωραιότατο στρογγυλό διαμανταρισμένο διάφανο χέρκιμερ, και είναι όλα δημιουργημένα πάνω σε ασήμι 25 βαθμών με χρυσό στα 14 καράτια. Ανάμεσα στα smoky quartz εδώ έχουμε αιματίτες λίους, ροντέλ και ορυκτούς επιχρυσωμένους με 14 καράτια κίτρινο χρυσό. Κυρίες και κύριοι, συγκλονιστικές είναι αυτές οι πέτρες και πανάκριβες. Έχω 555 καράτια Βραζιλίας smoky quartz καπνία, ο οποίος είναι σε ποιότητα κορυφαίος. Είναι ό,τι ωραιότερο. Δεν επιμένω τυχαία στις ποιότητες. Η ποιότητα στο κόσμο, κυρίες και κύριοι, φαίνεται. Το κόσμο το οποίο έχει δημιουργηθεί με ποιοτική εργασία και έχει διακοσμηθεί με ποιοτικές πέτρες δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο. Είμαστε 555 καράτια. Το καράτι, αυτές τις κορυφαίες, υπέρλαμπρες, υπέροχες, ορυκτές πέτρες. Εγώ θα σας πω μία τιμή εξευτελιστική. Θα σας πω να τις βάλω 2 ευρώ το καράτι. Πάμε στα 1110 ευρώ. 120 ευρώ θα το πάρετε από μένα. Λοιπόν, και εδώ τα ελάχιστα θα δώσετε, γιατί είναι 120 ευρώ μόνο και είναι 555 καράτια, κυρίες και κύριοι, και είναι ορυκτά και είναι 100% φυσικά IF BBS1 διαφορετικά. Φάνεια καθαρότητα από τη Βραζιλία. Smoky quartz λοιπόν γίνεται δικό σας, 555 καράτια για 120 ευρώ μόνο.
Σας ευχαριστούμε που μείνατε σε άλλη μια εκπομπή του Gem Palace. Σας ευχόμαστε υγεία και αγάπη.